Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα όλη μέρα, με κέφι και δύναμη. Αν κινείστε βεβαίως στο κέντρο της Αθήνας, θα χρειαστείτε και υπομονή, καθώς η Ελλάδα από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες θα κινείται σε ρυθμούς ρωσικούς. Έχουμε μετά από 10 χρόνια την επίσκεψη Πούτιν στη χώρα μας και όπως αντιλαμβάνεστε, η επίσκεψη ενός ηγέτη τέτοιου βεληνικού συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας σε όποιες περιοχές θα κινηθεί ο Ρώσος πρόεδρος. Ήρθε με πολυπληθή ομάδα μαζί του, επιχειρηματίες, υπουργοί, εκκλησιαστικοί παράγοντες, όλοι εδώ στην Ελλάδα και βεβαίως θα πάνε και μέχρι το Άγιο Όρος, γιατί το Άγιο Όρος είναι ο λόγος και η αφορμή για την οποία βρέθηκε μετά από 10 χρόνια ξανά σε ελληνικό έδαφο ο Ρώσος πρόεδρος. Πριν δούμε όμως όλα αυτά, πριν δούμε τι γίνεται εν ώψη και της προσγείωσής του στην Ελλάδα, θα έρθει στις 3 η ώρα το μεσημέρι περίπου και θα δει μετά πρόεδρο Δημοκρατίας και πρωθυπουργό, ας ξεκινήσουμε με μία είδηση που πριν από λίγο έγινε γνωστή και σε εμάς. Είχαμε μία ληστεία νωρίς το πρωί σε χρηματαποστολή μέσα σε νοσοκομείο. Πάμε στην Κατερίνα Μαστραδονάκη να δούμε τι συνέβη. Και μιλάμε, Πόπη, κυρίες και κύριοι, για το νοσοκομείο Μεταξά, όπου τρεις ένοπλοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν σήμερα το πρωί μέσα στο νοσοκομείο και με την απειλή όπλων άρπαξαν τα χρήματα που μετέφεραν άνδρες της χρηματαποστολής που μπήκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να ανεφοδιάσουν ATM και εξαφανίστηκαν. Όπως έγινε γνωστό, έχει σήμανε συναγερμό στην άμεση δράση. Παρά τις αναζητήσεις των αστυνομικών, όμως οι κακοποιοί δεν εντοπίστηκαν. Όμως επικράτησε πανικό στο νοσοκομείο, όπως καταλαβαίνει, Πόπη, να εισβάλλουν ένοπλοι για να ληστεύουν χρηματαποστολή. Και αν ο πανικός επικράτησε στο νοσοκομείο, εδώ το ελληνικό νοσοκομείο, δείτε τι συνέβη στους επιβάτες μιας πτήσης κορεατικών αερογραμμών όταν ξαφνικά εμφανίστηκε καπνός στο αεροσκάφος. Είδαν καπνός στο αεροσκάφος. Είναι η Μαρία Τσιλινίκου που θα μας πει περισσότερα. Ξέσπασε φωτιά στο αεροσκάφος της εταιρείας Korean Airlines Bopi στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους την ώρα που ήταν έτοιμο για απογείωση. Ξαφνικά οι 302 επιβάτες ακούν τον πιλότο να τους προειδοποιεί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα μηχανικής φύσεως στο αεροσκάφος. Τους ζήτησε να κρατήσουν την ψυχραιμία τους και να αποβιβαστούν σιγά σιγά από το αεροσκάφος. Στις εικόνες που βλέπουμε και μεταδίδουν όλα τα ξένα πρακτορία αυτή τη στιγμή, φαίνονται δύο πυροσβεστικά οχήματα να προσπαθούν να σβήσουν, να φτάσουν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά. Εδώ βλέπουμε που πετούν αφρό στον ένα από τους κινητήρες που εκδηλώθηκε η φωτιά στο αεροσκάφος. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται, όπως βλέπουμε στα πλάνα μας αριστερά κάτω στην οθόνη, και τους πραγματοποιείται και η εκένωση του αεροσκάφους. Με απόλυτη ψυχραιμία, λοιπόν, οι 302 επιβάτες αλλά και τα 17 μέλη του πληρώματος κατάφεραν να βγουν έγκαιρα από το αεροσκάφος χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Μάλιστα. Να γυρίσουμε λίγο. Οι εικόνες είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Να γυρίσουμε όμως λίγο πάλι πίσω στα δικά μας, να σας πάμε στα όσα συμβαίνουν στο κέντρο της πόλης εν ώψη και της επίσκεψης Πούτιν στην χώρα μας. Ο Γιώργος Όμπουλος βρίσκεται μπροστά από μια λωρίδα της αστυνομίας. Έχουν ξεκινήσει ήδη αποκλεισμοί περιοχών. Πού βρισκόμαστε? Εδώ. Από νωρίς το πρωί, Πόπη, οι αστυνομικοί της Τροχιάς έχουν βάλει αυτές τη σήμανση που βλέπετε που έχουμε εδώ πέρα δίπλα μας με το ειδοποιητήριο που ζητούν από τους πολίτες να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους από σήμερα, από τις 6 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι αύριο, Σάββατο δηλαδή αύριο, γιατί από την Λεωφόρο Κηφισίας, Βασιλή Σοφίας και το οδικό δίκτυο το οποίο οδηγεί από και προς το αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος και μέχρι το κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία θα είναι δύσκολη εξαιτίας της επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου, του κ. Πούτιν. 3 η ώρα θα ξεκινήσουν τα μέτρα, θα δούμε δηλαδή έντονη αστυνομική παρουσία στους δρόμους της Αττικής, σε όλο το χώρο όπου θα κινηθεί ο Ρώσος πρόεδρος. Ενώ 3,5 ώρα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, πολύ σωστά, θα φτάσει ο κύριος Πούτιν στην Ελλάδα. Θα πάει στη Βουλή, στο Προεδρικό Μέγαρο και θα έχει σήμερα συναντήσεις με τους Έλληνες αξιωματούχους. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα, θα πάει μέχρι το Άγιο Όρος. Ο χώρος εκεί με τα νερά που βλέπετε δεν είναι στο Χίλτον, δεν έχει ακόμη θάλασσα το Χίλτον. Είναι στο Άγιο Όρος, ωστόσο, και έχουν φτάσει ήδη ειδικές δυνάμεις ρωσικές, οι βατραχάρθρωποι που βλέπετε, οι δίτες που βλέπετε είναι Ρώσοι που έχουν αρχίσει ήδη τους ελέγχους πριν πατήσει το πόδι τους στο Άγιο Όρος ο πρόεδρος τους, ο Ρώσος πρόεδρος δηλαδή. Γιώργο, τι άλλο πρόγραμμα έχουμε για τον κύριο Πούτιν?
Να ξέρουν οι πολίτες πως δεν θα μπορούν να σταματούν τα αυτοκίνητά τους κατά μήκος των κεντρικών δρόμων της Αττικής. Δηλαδή, μιλάμε για τη Βασιλή Σοφία, την Κηφισίας, τη Μεσογείο. Είναι κάποιοι χώροι συγκεκριμένοι που δεν μπορούν. Υπάρχει σήμανση παντού από σήμερα νωρίς το πρωί. Θα υπάρχει βέβαια και αργότερα αστυνομία. Υπομονή σήμερα, γιατί θα κλείνουν σταδιακά οι δρόμοι τόσο η Κηφισίας, όσο η Βασιλή Σοφία, η Αμαλία και όπου αλλού κινηθεί ο Ρος Πρόεδρος, θα κλείνουν οι δρόμοι. Πιθανόν για λίγη ώρα, από ό,τι λένε, μέχρι να περάσει η συνοδεία του Ρώσου Πρόεδρου και ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος. Όμως θα είναι μια δύσκολη κατάσταση σήμερα, μέχρι και αύριο το πρωί, όπου θα φύγει από την Αθήνα και θα πάει, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, στο Άγιο Όρος. Εκεί πέρα, βέβαια, τα μέτρα ασφαλείας είναι εκτεταμένα. Πέρα από τους Έλληνες αστυνομικούς που πήγαν για τους ελέγχους, πήγαν και οι Ρώσοι. Και λίγο υπομονή. Ένα 24ωρο είναι, θα περάσει. Μάλιστα. 24ωρο θα περάσει. Να δούμε τώρα τι αποτελέσματα θα έχει αυτή η επίσκεψη και σε τι προσδοκά η ελληνική κυβέρνηση. Ο Νίκος Αρμένης είναι εδώ στο τραπέζι της εκπομπής μας. Καλημέρα, Νίκο, καλώς ήρθες. Καλημέρα, Πόπη. Για να δούμε λίγο τώρα πού μπαίνει ο πύχης από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Τι προσδοκίες έχουμε. Εντάξει, ο Ρώσος Πρόεδρος έρχεται στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια. Η προηγούμενη φορά που είχε έρθει, είχαμε εδώ κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή. Και τώρα ο πύχης είναι αρκετά ψηλά. Ωστόσο, θα δούμε σε ποιες συμφωνίες θα μπουν υπογραφές. Πάντως, ο κύριος Πούτιν έρχεται στην Ελλάδα με μια σειρά από υπουργούς. Είναι μαζί του ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Ενέργειας, Μεταφορών, Πολιτισμού, Οικονομικής Ανάπτυξης, Γεωργίας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό δείχνει ότι ο Ρώσος Πρόεδρος δεν έρχεται για βόλτα. Δίνει και αυτό σημασία σε αυτή την επίσκεψη. Στην ατζέντα είναι οι διμερείς σχέσεις, είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας, είναι οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Θα συζητήσουν για την περιφερειακή αστάθεια στην περιοχή, για την κατάσταση στην Τουρκία μετά την απομάκρυνση Νταβούτογλου και φυσικά και για το ουκρανικό ζήτημα. Το ερώτημα είναι αν θα συζητήσουν και για άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα τον αγωγό φυσικού αερίου από την Ρωσία στην Ευρώπη, που όπως ξέρουμε ναυάγησε τα προηγούμενα χρόνια. Σοβαρότατα τα θέματα που έχουν να συζητήσουν οι δύο πλευρές, βεβαίως. Να δούμε και τι συμφωνίες θα υπογραφούν, αν καταλήξουν. Να προσθέσω μόνο ότι υπάρχει και ρωσικό ενδιαφέρον για την αποκρατικοποίηση του ΟΛΘ και του ΟΣΕ. Ωστόσο, θα δούμε, ξαναλέω, αν θα πέσουν κάπου υπογραφές. Λοιπόν, θα την παρακολουθούμε την επίσκεψη αυτή και μέσα στη διάρκεια της εκπομπής μας θα μάθουμε περισσότερα. Όμως θα αλλάξουμε θέμα για να δούμε τι συμβαίνει στη Γαλλία. Εκεί συνεχίζονται οι διαδηλώσεις, συνεχίζονται οι αναταραχές, καθώς οι Γάλλοι εξακολουθούν να αντιδρούν στις αλλαγές στα εργασιακά που προσπαθεί να περάσει η γαλλική κυβέρνηση. Για ακόμη μία μέρα, Πόπη, επικράτησε το απόλυτο χάος στους δρόμους της Γαλλίας. Αυτές οι εικόνες πια είναι καθημερινότητα για τους Γάλλους. Οργισμένοι διαδηλωτές σπάσανε βιτρίνες, αυτοκίνητα, έκαψαν λάστιχα, έσαν οδοφράγματα, αποκλείοντας αρκετά από τα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας. Μπλόκαναν ακόμη και το δίκτυο μεταφορών και την μετακίνηση αποθεμάτων καυσίμων από τις αρχές, με τους άλλους πολίτες να είναι απεγνωσμένοι και να περιμένουν σε ουρές για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους με βενζίνη. Ωστόσο, αυτές οι εικόνες δεν έχουν συγκινήσει καθόλου τον Πρωθυπουργό της χώρας, Μανουέλ Βάλς, ο οποίος επέμεινε ότι οι εργασιακές αλλαγές δεν πρόκειται να αποσυρθούν, αν και όπως τόνισε υπάρχουν περιθώρια κάποιων αλλαγών. Η αστυνομία, όπως βλέπουμε, έκανε χρήση χημικών για να αποθήσει το οργισμένο πλήθος και αυτές οι εικόνες πια είναι καθημερινότητα για τους Γάλλους πολίτες. Μαρία, θα σε ευχαριστήσουμε και να περάσουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε τη δολοφονία της 69χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε σε υπόγειο στο Μαρούσι. Όσο ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι, τόσο πιο συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση. Στην υπόθεση αυτή φαίνεται να μπλέκεται και ο περίφημος δράκος του Αμαρουσίου, Κατερίνα. Πολύ σωστά τα λες, Πόπη. Λοιπόν, ερευνούν οι αστυνομικοί, αν και απομακρύνεται κάπως το ενδεχόμενο να έχει συμμετοχή σε αυτή την αποτρόπαια δολοφονία και ο 30χρονος νεαρός που συνελήφθη πρόσφατα στο Μαρούσι, γιατί επειδή στο έγκλημα θεωρούν οι αστυνομικοί ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε σεξουαλικό έγκλημα, καθώς η άτυχη γυναίκα βρέθηκε και με σκισμένα τα ρούχα της από τη μέση και κάτω. Βέβαια, απομακρύνεται κάπως το ενδεχόμενο αυτό, όπως μας ανέφεραν οι αστυνομικοί αργά χθες το βράδυ, όμως το ερευνούν, καθώς έχουν πάρει δείγματα DNA για να τα συγκρίνουν. Τώρα να πάμε στο σκληρό αυτό έγκλημα που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Αυτή η γυναίκα λοιπόν εξαφανίστηκε πριν από 35 ημέρες. Προχθές στο τρίτο υπόγειο σούπερ μάρκετ, όπου είχε πάει να ψωνίσει, εδώ βλέπουμε τα πλάνα που αποκλειστικά κατέγραψε το δελτίο ειδήσεων του Σταρ. Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρέθηκε η άτυχη γυναίκα νεκρή από έναν υπάλληλο σε προχωρημένη σύψη. 35 ημέρες κοίτονταν σε εκείνο το σημείο νεκρή. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, τα οποία σοκάρουν, ο δολοφόνος αρχικά χτύπησε τη γυναίκα πάνω στον τοίχο το κεφάλι της, καθώς κατέβαινε από το σούπερ μάρκετ. Στη συνέχεια άρχισε να την κοπανίσει
ξανά στα πλευρά και να τη σέρνει από τα πόδια στις μισές σκάλες και μετά σαν να την έπιασε αγκαλιά και να την πέταξε από τις υπόλοιπες μισές σκάλες στο πάτωμα, εκεί όπου βρήκε και τραγικό θάνατο. Πρόκειται για μια πολύ εύπορη γυναίκα η οποία ζούσε με τη μητέρα της, όπου δυστυχώς η μητέρα της πέθανε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τώρα. Είχαμε την σύνοδο των G7 στην Ιαπωνία με το πέρας των συνομιλιών στο πλαίσιο της συνεδρίας των G7. Είχαμε δηλώσεις από την πλευρά της Λαγκάρτ που έχουν να κάνουν με την ελληνική οικονομία. Με τη Μαρία Τσιλινίκου θα τις δούμε τις δηλώσεις αυτές. Έχουμε δουλειά ακόμη να κάνουμε, Μαρία, λέει η κυρία Λαγκάρτ. Θάνος Αθανασίου από τις Βρυξέλλες θα μας μεταφέρει και τα ευρωπαϊκά. Και όχι μόνο η Κριστίν Λαγκάρτ Πόπι, αλλά και ο Μπαράκ Ομπάμα και η Άγγελα Μέρκελ κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος. Αυτό που υποστήριξαν και οι τρεις λοιπόν στο πλαίσιο της συνόδου των G7 στην Ιαπωνία ήταν ότι η κρίση χρέους στην Ελλάδα έχει περιοριστεί, αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά. Αυτό ήταν που τόνισαν και οι τρεις τους. Στο Θάνο Αθανασίου, Θάνο. Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν από τις Βρυξέλλες. Όπου το καλοκαίρι έχει αρχίσει και έρχεται και εδώ. Εν πάση περιπτώσει, η τάση είναι όντως αυτή. Θυμίζουμε ότι τα προαπαιτούμενα της επόμενης δόσης είναι 43, δηλαδή είναι πάρα πολλά, και ένα από αυτά είναι το πολύ κρίσιμο προαπαιτούμενο των εργασιακών. Και αν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία, φαντάζομαι ότι θα συμβεί στην Ελλάδα όταν θα ανοίξουν ξανά τα εργασιακά. Τώρα από εκεί και πέρα το κλίμα. Τι λες να συμβεί στην Ελλάδα, δηλαδή. Φαντάσου. Φαντάσου τι αντιδράσεις θα υπάρχουν. Λοιπόν. Το δεν είναι η πρώτη φορά που ανοίγουν εργασιακά ζητήματα στην Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Εδώ θα πάμε στο κρίσιμο ζήτημα το οποίο, ας πούμε, δεν μπορούσε να περάσει από άλλες κυβερνήσεις. Το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων. Και εκεί θα πρέπει να δούμε τι θα βγάζει αυτή η έκθεση. Εννοείς ότι οι Ευρωπαίοι αρχίζουν και ανησυχούν ότι μπορεί η κυβέρνηση Τσίπρα να μην καταφέρει να περάσει τις αλλαγές στα εργασιακά που ζητάνε. Αυτό είναι μάλλον πολύ τραβηγμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι εύκολο. Τώρα. Έχουμε μια συμφωνία. Χθες ο Μοσκοβισί έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Market News International, στο MNI. Αφήνουν ξανά, να σε ρωτήσω, να μείνω λίγο σε αυτό. Αν εκτιμούν ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά θα τα καταφέρει, φαντάζομαι ότι όλα θα κυλήσουν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Φοβούνται ότι μπορεί να μην τα καταφέρει να τα περάσει, άρα να βλέπουν ακόμη και εκλογές σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση, και μάλιστα είναι δύο τάσεις από δύο ευρωπαϊκούς θεσμούς που κάνουν δύο διαφορετικές εκτιμήσεις. Ο ένας μου λέει. Θα είναι ευκολότερο από το τωρινό πακέτο, το πακέτο του Οκτωβρίου. Και ο άλλος μου λέει ότι μα εδώ έχεις και τα εργασιακά. Θα δούμε. Κανείς δεν ξέρει. Αυτά είναι εκτιμήσεις. Έτσι. Ανάλογα απέναντι με αυτά που λέει, στην αρνητική εκτίμηση. Στο ότι μπορεί να προκληθούν τριγμές και ρογμές και ακόμη και εκλογές σε αυτή τη χώρα. Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ή έχουν θωρακιστεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και δεν τους νοιάζει πολύ πολύ. Κοίταξε να δεις. Είναι πάντα ανησυχητικό το να εκτροχιαστεί για μια ακόμη φορά. Η πορεία και αυτή η αρκετά καλή συμφωνία η οποία υπάρχει την περασμένη Τρίτη. Αυτό προφανώς και είναι ανησυχητικό και για όλους. Όχι μόνο για τους Ευρωπαίους. Όμως, εν πάση περιπτώσει, η συμφωνία τελικά για τον Μοσκοβισί, ο οποίος έδωσε τη συνέντευξη στο MNI, είναι καλύτερη του αναμενόμενου. Δηλαδή, αυτός μπήκε στην αίθουσα περιμένοντας ότι θα βγει με λιγότερα από ό,τι τελικά βγήκε. Mm-hmm. Έπεισαν, λέει το Δέλτα Ριτάφ, μετά από 8-9 από τις 11 ώρες τις οποίες αφιέρωσαν εκεί. Ένα κρίσιμο στοιχείο μας δίνει ότι το DSA. Η βιωσιμότητα του χρέους που θα φτιάξει το Delta Ntaf για να ποσοτικοποιήσει τα μέτρα, όπως λέγαμε, και να μας πει πόσα φίδια χωράει ο σάκος, το πω χαρακτηριστικά, για τα μέτρα για το χρέος, θα γίνει σε συνεργασία και με αυτούς. Δεν θα το κάνουν δηλαδή τελείως. Πάντως, πες τους ότι η απάντηση στο πόσα φίδια βάζει ο σάκος είναι πόσο μεγάλος είναι ο σάκος. Και ο σάκος στην Ελλάδα δεν είναι πολύ μεγάλος πια. Δεν θέλει πολλά φίδια, λίγα θέλει. Αυτό θα είναι ένα ευρωπαϊκό σάκο που θα έχει ευρωπαϊκά λεφτά, οπότε εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Ναι, αλλά συνοδεύεται από έναν άλλο σάκο που έχει μέτρα μέσα και δεν είναι εκείνο ο σάκο, είναι μικρό. Το πρόβλημα είναι ότι το σάκο με τα μέτρα τον έχει έτσι κι αλλιώ. Το σάκο με τα μέτρα για το χρέο μπορεί και να τον έχει, μπορεί και να μην τον έχει. Λοιπόν, Θάρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τη Μαρία θα δούμε και τι δηλώσει έκανε ο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Σόιμπλε, πάλι για το ελληνικό θέμα. Επανέρχεται συνεχώ. Αυτή τη φορά τι είπε Μαρία. Ο σκληρός λοιπόν της Γερμανίας λέει ότι εκείνος δεν θα μπορούσε να επιβάλλει τόσο σκληρά μέτρα στην Γερμανία. Μάλιστα λέει ότι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Εμείς το ακούσαμε με ψυχραιμία αυτό στην Ελλάδα, δεν αντιδράσαμε. Ακούσαμε τον Σόιμπλε να λέει.
λέει ότι τόσο σκληρά μέτρα σαν τα αυτά που επιβάλλουμε εδώ στην Ελλάδα δεν θα μπορούσαν να περάσει στη Γερμανία. Και όχι μόνο αυτό, είπε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει βγει από το πρόγραμμα στήριξη το 2014, κάτι όμως που δεν ήταν εφικτό λόγω των υποσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για παραμονή στην Ευρώπη χωρίς μεταρρυθμίσεις. Αυτό που τόνισε επίσης Πόπη είναι ότι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα το 2018 και υπάρξουν δημοσιονομικά κενά, τότε θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Καινούριο μνημόνιο δηλαδή, και μετά το 18 έβαλε στο τραπέζι ο κύριος Σόιμπλε. Αυτή είναι η μετάφραση. Να δούμε όμως τώρα πώς αντιμετωπίζει. Είναι μετάφραση, ευθέως το είπε. Καινούρια μέτρα μετά το 18, αν δεν τα βγάλετε πέρα με αυτό. Και λέγοντας νωρίτερα ότι τα μέτρα είναι τόσο σκληρά που στη Γερμανία δεν θα μπορούσε να τα περάσει, καταλαβαίνει κανείς ότι εννοεί ευθέως ότι δεν θα τα περάσουμε, δεν θα καταφέρουμε να τα περάσουμε. Βέβαια, στην ίδια συνέντευξη τύπου δηλώνει ότι η συνεργασία τους με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο είναι πολύ καλύτερη, ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει και πηγαίνουν σε ένα πολύ καλό δρόμο μετά το καλοκαίρι. Μάλιστα. Αυτό δήλωσε. Να δούμε τώρα η γερμανική εφημερίδα Bild πώς αντιμετωπίζει τους 7 ισχυρότερους ηγέτες. Τους παρουσιάζει ως τους 7 νάνους. Σε αυτή την περίπτωση την Άγγελα Μέρκελ δεν τη βλέπουμε σαν χιονάτη. Την χρησιμοποιεί σαν έναν από τους νάνους με τη βοήθεια του Photoshop. Με αυτό το άρθρο λοιπόν η εφημερίδα. Θυμήσε μου τα ονόματα των 7 νάνων, τα θυμάσαι. Λοιπόν, τον Γκρινιάρη θυμάμαι μόνο. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι θηλυκού γένους. Εύστοχο το σχόλιο. Δεν θυμάμαι τα ονόματα των 7 νάνων, με συγχωρεί. Θυμάμαι Χουζούρη. Α, Χουζούρη. Το Χουζούρη, μπράβο. Ποιο θα μπορούσε να είναι ο Χουζούρη, λες από όλους. Νομίζω ότι ο Ιάπωνας. Μου φαίνεται λίγο πιο νοχελικός, πιο... Ποιος είναι ο νοχελικός, όρι, γιατί μου μιλάει? Ο Ιάπωνας. Ο Ιάπωνας νοχελικός. Νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι ο Γκρινιάρης... Ο Λάν, μωρέ, ο Λάν, που για αλλού τον πήρε η ζωή και αλλού κίνησε και πήγε αυτός. Δεν νομίζω, γιατί... Τώρα κάνει λίγο το α-ου-α. Δεν νομίζω, γιατί πέρα ότι είναι αρκετά αντιδραστικός στην πολιτική του, πέρα από αυτό και στα προσωπικά του είναι υπερδραστήριος. Οπότε... Έχει γκουγκλάρει κανείς τους 7 νάνους, να δούμε ονόματα, να δούμε αν ήταν ο Έλληνας. Πώς? Ο Σοφός. Ο Σοφός, μισό, ο Σοφός. Ο? Ο Χαζούλης. Ο Χαζούλης. Ας, ευτυχώς που δεν είμαστε μέσα. Ποιος είναι ο Σοφός? Τώρα τι κάνει νιάου νιάου στα και... Τι κάνει νιάου νιάου στα και... Νομίζω, και αραμίδια. Νομίζω ότι η Άγγελα Μέρκελ είναι η πιο σοφή. Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ θα το έλεγα, θα το έδινα στον Ομπάμα. Στον Ομπάμα, ε. Τι Μέρκελ θα την έβαζα στην κρίνια. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε με τον Αλέξανδρο. Εγώ προσωπικά είναι αυτά, δεν ξέρω, Αριάδνη μου, εσύ που θα έδινες το Σοφό και τον Γκρινιάρη? Θέλει πολύ σκέψη. Θέλει. Και καθημερινώς αυτά αλλάζουν κιόλας, μην νομίζεις. Σαφώς. Δεν είναι οι παλιές καλές εποχές που ξέραμε ότι αυτός είναι τη στάδια ιδεολογίας, πιστεύει αυτά, τα πιστεύω του είναι έτσι και οι πράξεις του είναι ανάλογες με τα πιστεύω του. Τώρα έτσι. Τα πράγματα. Σήμερα πιστεύω αυτό, αύριο πιστεύω κάτι άλλο. Έχουμε συνηθίσει σε αυτό Άγιας. Το μοντέλο. Άγια σου. Εδώ πιστεύαμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πλανητικά συστήματα και ανακαλύπτουμε καινούργια. Εκεί θα κολλήσουμε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πάω να δω με τον Αλέξανδρο, το οποίο είναι ήδη στην θέση του. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες το πώς. Γιατί καταρχάς έδωσε συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσακαλώτης? Συνηθίζεται. Ο κύριος Τσακαλώτης συνηθίζει μετά από την ολοκλήρωση μεγάλων γεγονότων να δίνει μια συνέντευξη τύπου για να διευκρινίσει τι αποφασίστηκε, τι πήραμε, τι χάσαμε. Να κάνει απολογισμό της συνέντευξης. Είναι καλό το ότι δίνει συνέντευξη τύπου. Γιατί μέχρι τώρα μαθαίναμε να μην γίνονται συνέντευξη τύπου. Είναι καλό γιατί ο τύπος έχει δυνατότητα να. Οι δημοσιογράφοι έχουν δυνατότητα να ρωτήσουν λεπτομέρειες σε σχέση Μάλιστα. με το τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Γιατί έχει ακόμα πολλά γκρίζα σημεία. Επίσης, για να μην ξεχνάμε για αυτά που ξέρουμε. Στη δημοσιογραφία, διασταυρώνουμε πάντα τις ειδήσεις. Δηλαδή, βγαίνει ο κ. Τσακαλώτος και μας λέει αυτό είπαμε με την Τρόικα και θεωρητικά, κανονικά, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής άσκησης του επαγγέλματος της δημοσιογραφίας, θα έπρεπε και η Τρόικα να βγει και να μας πει αυτά είπαμε με τον κ. Τσακαλώτο. Και γινόταν στο παρελθόν αυτό, το θυμάσαι. Καλά, μια φορά έχει γίνει. Δεν δίνανε συνεντεύξεις τύπου. Η Τρόικα. Ναι. Μια φορά στην αρχή του μνημονίου. Και μετά τους κόψανε. Κάνανε μπάχαλο και σταματήσανε και οι ίδιοι. Και τους σταματήσαν και οι δικοί μας. Ναι, γιατί βγήκαν τότε και είπαν αυτό το περιβόητο 50 δισεκατομμύρια από τις αποκρατικοποιήσεις και έγινε πανικό στην Ελλάδα μετά. Άρα την άλλη άποψη την παίρνουμε μόνο από πηγές που έχουμε. Μόνο από πηγές. Εντάξει, όχι επίσημα. Μιλάνε. Θα σου πω, μιλάνε. Ο κύριος Τόμσεν, ας πούμε, και οι υπόλοιποι μίλησαν μετά το Eurogroup. Δώσαν συνέντευξη τύπου. Και την επόμενη μέρα το πρωί πάλι την άλλαξαν. Άλλο, μιλάνε, δεν είναι ότι μιλάνε, δεν τους ακούμε και επίσημα. Μάλιστα. Και επίσημα και ανεπίσημα. Εδώ δεν μιλάνε. Λοιπόν, δεν μιλάνε στην Ελλάδα. Τσακαλώτος. Κατανοώ τους φτωχούς πολίτες, διαβάζω τον τίτλο κι εγώ. Αλλά η επιτυχία μας θα φανεί σε βάθος χρόνου. Συμφωνεί με τον τίτλο κ. Τσακαλώτος. Ναι, ο κ. Τσακαλώτος λέει ότι το χρέος, για παράδειγμα, δεν είναι κάτι που θα δώσει περισσότερη σύνταξη άμεσα στον φτωχό συνταξιούχο, αλλά σε βάθος χρόνου θα βοηθήσει την οικονομία κτλ. Καταλαβαίνω δηλαδή, είπε, ότι δεν μπορεί να καταλάβει στο πορτοφόλι του την αλλαγή
του, την αλλαγή που πετύχαμε στο χρέος. Σας έκανε μαθήματα δημοσιογραφίας. Διάβασα Τσακαλώτος σήμερα τις εφημερίδες, τα site κλπ. Και αποδίδουν στον κύριο Τσακαλώτο ότι ενουθέτησε τους δημοσιογράφους. Είπε πώς να γράφουν. Είπε ότι αντίθετα με τον ξένο τύπο, ο ελληνικός τύπος βλέπει μόνο αρνητική αυτή τη συμφωνία. Είπε ότι είναι μέρος παθογένειας. Ναι, μην αναρωτιέστε γιατί, κύριε Τσακαλώτο, θα σας δώσω εγώ την απάντηση. Γιατί ο ξένος τύπος υπαγορεύει τι θα κάνουμε. Εμείς που τη βλέπουμε αρνητική, θα τα κάνουμε αυτά που υπαγορεύουν οι ξένοι. Οπότε λίγο δυσκολευόμαστε περισσότερο από τους ξένους. Είπε ότι είναι μέρος παθογένειας αυτό το κομμάτι της στήρας αντιπολίτευσης και κομματικά αλλά και δημοσιογραφικά απέναντι στην κυβέρνηση και στην διαπραγμάτευση και ζήτησε να βάλουμε πλάτη γιατί εάν γράφουμε ότι η συμφωνία είναι καλή, τέλος πάντων είναι να αναδεικνύουμε τα καλά σημεία της συμφωνίας, θα αλλάξει το κλίμα και πλέον για την οικονομία. Το επενδυτικό. Το επενδυτικό. Δηλαδή, πλέον την οικονομία είναι θέμα κλίματος. Ο επενδυτής που θα θέλει να κουμπίσει εδώ τα εκατομμύρια του διαβάζει. Star.gr, βλέπει Star στην τηλεόραση, διαβάζει iPop.gr κλπ. Και παρεξηγείται. Η Τρόικα και οι επενδυτές ενημερώνονται απόλυτα για το ότι γράφει ο τύπος σε κάθε χώρα πριν πάνε να κάνουν κάτι. Η Τρόικα πλήρως. Τη γράφουμε. Οι επενδυτές ενημερώνονται. Η Τρόικα δεν υδρώνει ταυτή τη πάντως. Διαβάζει, ενημερώνεται, έρχεται να το κάνει. Οι επενδυτές ενημερώνονται από τον τύπο, από τον τοπικό τύπο κάθε φορά τη γράφει για να ξέρει και το πραγματικό κλίμα, όχι μόνο από μια ανάλυση ενός οίκου, για παράδειγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι ξεκαθάρισε χθες ο κύριος Τσακαλώτος και που αφορά τις ζωές των περισσότερων, αν όχι όλων. Αφού οι περισσότεροι ζουν από τους συνταξιούχους που παίρνουν ΕΚΑΣ. Θα τα δώσουν αναδρομικά πίσω το ΕΚΑΣ. Ξεκαθάρισε τι θα κοπεί και τι θα αυξηθεί, δεν ξεκαθάρισε τι θα επιστραφεί. Δηλαδή, ξεκαθάρισε ότι το ΦΠΑ στα νησιά θα μπει και θα πει σίγουρα. Δηλαδή, απάντησε στον κύριο Καμένο και στον κύριο Βούτσι εν μέσω, που ήταν λίγο, όχι ακριβώς από τον κύριο Καμένο, για την αντισταγματικότητα του νόμου, ότι θα μπει κανονικά. Ο κύριος Χουλιαράκης είπε απλά ένα όχι στο αν θα κοπεί ο ΦΠΑ από τα νησιά. Και μάλιστα ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι είναι θετικό μέτρο, γιατί πάνε οι τουρίστες στα νησιά κτλ. Είναι πολλά τα έσοδα, άρα θα έχουμε και πολλά έσοδα από το ΦΠΑ. Αναφορικά με το ΕΚΑΣ. Ο κύριος Τσακαλώτος ή δεν ήταν πολύ καλά διαβασμένος, όπως είπε ο ίδιος, ή ήθελε λίγο να μπερδέψει τα πράγματα, γιατί είπε ότι ναι, μεν η πρωθυπουργική δέσμευση ότι δεν θα επιστραφεί το ΕΚΑΣ αναδρομικά για το πρώτο εξάμηνο θα ισχύσει κανονικά, αλλά δεν μας είπε πώς θα ισχύσει. Δηλαδή, θα επιστραφεί αναδρομικά και θα τα πάρουν αυτά τα χρήματα από κάπου αλλού. Δεν θα τα επιστρέψουν καθόλου. Άρα, και θα βρούμε δεν τον τρόπο. Ακόμη, δεν έχουμε. Απάντησε ότι ψάχνουμε τον τρόπο που δεν θα δοθούν πίσω αυτά τα λεφτά. Εντάξει, σίγουρα δεν θα δοθούν όμως. Σίγουρα. Ναι, συμφώνησαν με την Τρόικα ότι δεν θα δοθούν, όχι. Αυτό που είπε είναι ότι η Τρόικα έχει ένα τεχνικό ζήτημα για το πώς μπορούν αυτά τα χρήματα να επιστραφούν. Διαβεβαιώσαν τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ ότι δεν θα επιστρέψουν αναδρομικά. Είπε ότι η πρωθυπουργική δέσμευση θα εφαρμοστεί κατά γράμμα. Ότι δεν θα επιστραφεί το ΕΚΑΣ. Μάλιστα. Δεσμεύτηκε για άλλη μια φορά ότι δεν θα δώσετε ΕΚΑΣ πίσω όσοι παίρνετε ΕΚΑΣ. Μένει να το δούμε στην πράξη αυτό, έτσι. Τι θες να σου πω τώρα. Εν ολίγης αυτά που μας λένε, μην τα πιστεύετε. Αυτό που καλή σας λέμε. Όχι, μην τα πιστεύετε, κρατάτε και μια πισινή. Όταν κρατάς πισινή, δεν πιστεύεις. Είσαι επιφυλακτικό. Αν έρθω και σου πω το βράδυ θα βγούμε για καφέ και δεν έρθω. Κρατάω μια πισινή για το κάνω μία, το κάνω δύο, το κάνω τρεις. Μετά κρατάς πολλές πισινές. Γιατί κάτι. Με λες και ψεύτρα. Αυτό λέω. Στο ΦΠΑ τι είπε. Λοιπόν, είπαμε για το ΦΠΑ. Για το ΦΠΑ είπαμε. Συγγνώμη, το κόβω. Ταμείο αλληλεγγύης. Ταμείο αλληλεγγύης. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα για το πώς θα δοθούν χρήματα από αυτά που κερδίζουμε από το πρωτογενές πλεώνασμα. Λέει ότι η Τρόικα δεν δέχεται τις one-off καταστάσεις. Δηλαδή, όταν βγάζεις παραπάνω χρήματα και δεν είναι μόνιμο χαρακτήρα, αλλά κάτι πήγε καλά φέτος και βγάλαμε λίγα παραπάνω, δεν θέλει να το μοιράσει τον κόσμο αυτά τα χρήματα, αλλά να τα διατηρήσεις. Ψάχνουμε λοιπόν το μοντέλο. Πώς μπορούμε τα πρωτογενή πλεονάσματα να τα επιστρέφουμε άρα, στον κόσμο. Άρα, δεν θα επιστρέψουμε λεφτά. Δεν έχουμε βρει τον τρόπο πώς θα τα επιστρέψουμε. Ακόμη δεν θα επιστρέψουμε λεφτά. Για το ελληνικό, είπε ότι θα πρέπει μέσα στον Ιούνιο, ζητήσαμε παράταση ενός μήνα, μέσα στον Ιούνιο, που είναι η εκκρεμότητα το ελληνικό, να λήξει. Και για τα κόκκινα δάνεια του ελληνικού δημοσίου, θέλω να πω. Για τα κόκκινα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, είπε ότι δεν το είχαμε συζητήσει τεχνικά το προηγούμενο διάστημα. Προέκυψε την τελευταία στιγμή. Είμαστε σε διαπραγμάτευση και πάλι με την Τρόικα. Γίνανε χθες επικοινωνία με την Τρόικα για να δούμε πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα. Θα δούμε ποιος θα είναι η καλύτερη λύση. Σαφέστατος. 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 Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε να δούμε τώρα με την Αριάδνη Νούκα μία άλλη διάσταση στα κόκκινα δάνεια. Όσοι έχουν κόκκινα δάνεια μπορεί να τα δούνε να περάσουν να περνάνε σε χέρια ξένα. Που είναι μαχαίρια, σε ξένα φάρτη δηλαδή. Και κυκλοφορεί τώρα έχει αναρτηθεί σε σελίδα του διαδικτύου ένα ψήφισμα, στο οποίο μέχρι στιγμής έχετε συγκεντρώσει και πολλές υπογραφές, κυρία Νούκα. Έτσι, γιατί έχουν
υπογραφεί πολύ. Να δοθεί προτεραιότητα πρώτα στους ίδιους τους ιδιώτες, τους Έλληνες δηλαδή, να αγοράσουν ήδη το δάνειό τους με τους όρους των ΦΑΤΣ. Έτσι ακριβώς. Καταρχήν, καλημέρα. Καλημέρα. Και πάλι και επίσημα. Να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι δεν πρόκειται μόνο για τα κόκκινα δάνεια, mm-hmm. είναι και τα εξυπηρετούμενα δάνεια, κυρία Τσαπανίδου. Διότι με το νομοθέτημα που πέρασε προχθές από την προηγούμενη εβδομάδα, τέλος πάντων, από τη Βουλή, δόθηκε η δυνατότητα να πουλούνται μαζί με τα κόκκινα δάνεια και τα εξυπηρετούμενα. Mm-hmm. Το ψήφισμα λοιπόν που έχει αναρτηθεί στο avas.org, ψηφίσματα πολιτών, νομοθετήστε το δικαίωμα των Ελλήνων, το δικαίωμα προτεραιότητας των Ελλήνων στην αγορά των δανείων τους, αφορά και τα κόκκινα και τα εξυπηρετούμενα δάνεια. Είναι κρίμα να νομίζει ο κόσμος ότι αφορά μόνο τα κόκκινα δάνεια, γιατί υπάρχει ένας αντίλογος, ας πούμε, γιατί μόνο τα κόκκινα και όχι και τα εξυπηρετούμενα. Έτσι λοιπόν είναι για όλα τα δάνεια. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ήδη ψηφισμένος αντίστοιχος νόμος στην Κύπρο. Mm-hmm. Ψηφίστηκε τώρα πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2015, όταν η Κύπρος περνούσε την 8η αξιολόγηση εν μέσω μνημονίου και εν μέσω επιτήρησης της Τρόικας, θα μπορούσαν πάρα πολύ καλά να πάρουν το know-how, το πώς έγινε όλο αυτό και στην Κύπρο. Δώσαν εκεί το δικαίωμα στους δανειολήπτες εντός 45 ημερών. Ασφικτικές προθεσμίες, σωστό. Να αγοράσουν οι ίδιοι τα δάνειά τους και να αποτινάξουν από πάνω τους αυτό το βάρος. Είχε επιτυχία αυτό εκεί? Δεν έχουν δώσει ακόμη στοιχεία, ναι, για το πώς οι δανειολήπτες αγόρασαν τα δάνειά τους. Πάντως τα ωφελήματα, τα ωφέλεια από μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία που θα είχε είτε η κυβέρνηση, mm-hmm. είτε η αντιπολίτευση, είναι πολλά. Πρώτον, δεν αφελινίζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις. Το συζητούσαμε και προχθές με ό,τι αυτό σημαίνει για τους εργαζόμενους αυτές τις επιχειρήσεις. Ναι. Δεν οδηγούνται σε οριστικό κλείσιμο επίσης πολλές επιχειρήσεις. Και το κυριότερο, τα σπίτια του κόσμου παραμένουν στον Έλληνα δανειολήπτη. Δεν έχουμε επιθετικές κορδοσκοπικές πρακτικές που θα βγάλουν τα ακίνητα στον πληστηριασμό και άρα θα έχουμε και άλλη μείωση των ακινήτων. Mm-hmm. Άρα μόνο καλά έχουμε από κυρία αυτή Νούκα, την υπόθεση. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να υπογράψει, να αφήσει και αυτό στην υπογραφή του στο ψηφίσμα αυτό? Ωραία. Μπαίνει μέσα στο avas.org ψηφίσματα πολιτών, να το διευκρινίσουμε, στην ελληνική σελίδα, όχι στο διεθνές, και βρίσκει κατευθείαν στην πρώτη σελίδα το ψήφισμα αυτό. Είναι διαδικασία 30 δευτερολέπτων. Γράφουν το email, το όνομα και πατάνε. Και μέχρι στιγμής μαζευτεί περίπου 3.000 τόσες υπογραφές, 3.200 έτσι. 3.200 το πρωί που το είδα. Πάει καλά. Μπράβο. Δηλαδή, αν ο κόσμος το μάθει, φαντάζομαι ότι θα θέλει αυτή τη διαδικασία. Αν υπάρχει μεγάλος αριθμός συμμετοχών, μπορεί να υπάρξει και αποτέλεσμα πάνω σε αυτό? Μπορεί δηλαδή να τα αλλάξουν? Γιατί εδώ δεν αλλάζει μετά από διαμαρτυρίες μαζικές του κόσμου. Βεβαίως. Κοιτάξτε, κυρία Τσαπανίδου, όταν δεν υπάρχει αντίδραση σήμερα σε τίποτα. Μεγάλη αλήθεια λέτε. Λοιπόν, δεν υπάρχει σε τίποτα. Δώσαμε μέσα από αυτό το ψήφισμα το δικαίωμα στον κόσμο να αντιδράσει έστω και από τον καναπέ. Mm-hmm. Είναι τόσο απλή η διαδικασία. Τώρα, αν το ψήφισμα, επειδή έχει μπει ένας πολύ μεγάλος στόχος των 350.000 υπογραφών, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο στόχος. Αν όμως η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση γενικά, το η πολιτεία, αυτό το βεβαίως μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια τους. Γιατί υπάρχει το προηγούμενο, γιατί μάλιστα έγινε εν μέσω μνημονίου. Και αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο, λίγο άσχετο με όλα αυτά, εχθές είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκδόθηκε η απόφαση στη συλλογική αγωγή των ενώσεων καταναλωτών στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, δικαιώθηκαν πλήρως οι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Είναι μια τεράστια επιτυχία. Και πραγματικά υποκλεινόμαστε σε αυτή την απόφαση που έβγαλε η ελληνική δικαιοσύνη. Μπράβο σας, κυρία Νούκα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Η σελίδα μέσω της οποίας μπορείτε να πάρετε κι εσείς μέρος στο ψήφισμα που γίνεται, έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα στο δικαίωμα των Ελλήνων να αγοράσουν πρώτη τα δάνειά τους, είτε είναι ενήμερα είτε είναι κόκκινα δάνεια, είναι αυτή που βλέπετε. Avas, το διαβάζω, .org. Είναι ψηφίσματα πολιτών στο διαδίκτυο. Μέχρι στιγμής έχει 3.143 υπογραφές, βλέπουμε. Ζητούν 350.000 υπογραφές. Οπότε μπείτε κι εσείς και βάλτε και τη δική σας, σιγά 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 να το στηρίξουμε. Να το στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Και να διεκδικήσουμε επιτέλους. Να είστε καλά, κυρία Νούκα, να είστε καλά. Πάμε λίγο τώρα να δούμε πριν το διάλειμμα μας την προσφορά της ημέρας. Δείτε τι έχουμε σήμερα για σας. Έχουμε εκπληκτική θήκη με ασύρματο πληκτρολόγιο, αλλά και ωραίο tab. Δικό σας ωραίο tablet. Δείτε το. Α, δεν είναι το πληκτρολόγιο, είναι μόνο η θήκη. Είναι εκπληκτική όμως, είναι πανέμορφη. Είναι τη Samsung και γίνεται δικό σας, όπως μπορείτε να δείτε, μέσω του 14748. Δείτε το τι όμορφο που είναι. Θα κρατάτε σαν ένα βιβλιαράκι, ένα μικρό βιβλιαράκι, και είναι όμως ένα υπέροχο τάμπλετ της Samsung που θα γίνει δικό σας το μεσημέρι. 11:45 θα σας το δώσουμε, οπότε τηλεφωνήστε για να μπείτε στην κλήρωση. Ή
Στείλτε SMS στο 14748. Κάτσε γιατί το έβαλα μέσα τώρα. Θα το βγάλουμε στις διαφημίσεις και θα σας το δείξουμε μετά. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Έχουμε έρθει κοντά σας πάλι εμείς και το τάμπλετ με την ωραία θήκη που σας προσφέρουμε σήμερα και δείτε λιγάκι τσακίζει κιόλας για να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και σαν στήριγμα δικό σας μέσα από το 14748 είτε με ένα τηλεφώνημα είτε με ένα SMS. Επαναλαμβάνω, είναι το 14748 το νούμερο στο οποίο μπορείτε να τηλεφωνείτε και αυτό το τάμπλετ της Samsung να γίνει δικό σας. Το κλείνω πάλι για να δείτε πόσο όμορφο και κομψό είναι και δείτε το λίγο σε σχέση με ένα Α4. Είναι το τίποτα. Είναι μια σταλίτσα. Είναι σαν να κρατάτε ένα μικρό βιβλίο. Αυτό είναι ένα χαρτί Α4 και δείτε το μέγεθός του. Είναι εκπληκτικό πραγματικά. Λοιπόν, δικό σας το 14748. Ελάτε τώρα να δούμε τον Γρηγόρη Μπάκα και τον Γιώργο Σόμπολο. Ο Γρηγόρης είναι στο νοσοκομείο Μεταξά, εκεί που το πρωί έγινε ένοπλη ληστεία σε χρηματαποστολή στο νοσοκομείο. Και υπήρξε αναστάτωση μεγάλη, όπως καταλαβαίνει κανείς, και στους ασθενείς και στους συνοδούς τους. Ενώ ο Γιώργος Όμπολος είναι στο μουσείο εκεί όπου διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι στην υγεία, οι νοσηλευτές και όχι μόνο. Έχουν 24 ώρες επετυχία σήμερα και θα μας πει σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Ξεκινώ από το Μεταξά, Γρηγόρη. Πόπη, καλημέρα. Όλα ξεκίνησαν στις 9:20 το πρωί, όπου είχαμε ένοπλη ληστεία εδώ στο ειδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο Μεταξά. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, οι τρεις δράστες με την απειλή όπλου χτύπησαν τη χρηματαποστολή που ανεφοδίαζε εκείνη τη στιγμή το ATM του νοσοκομείου, απείλησαν τον υπάλληλο και αφαίρεσαν το κουτί με τα χρήματα από τον ανεφοδιασμό του ATM, ενώ στη συνέχεια απόπη διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Το κλου της ιστορίας που είναι το εξής, ότι οι τρεις δράστες μπήκαν μέσα στο νοσοκομείο ντυμένοι γιατροί. Για να μην γίνουν αντιληφθεί από κανέναν. Μπήκαν μέσα από την είσοδο και μόλις φτάσαν στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, βγάλανε τα όπλα και απέσπασαν τα χρήματα που μέχρι στιγμής είναι άγνωστα, όπως επίσης άγνωστο είναι και προς τα που διέφυγαν. Σε ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Στην διαδήλωση που στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των νοσηλευτών, Γιώργο. Όπου είμαστε στο μουσείο στην Οδό Πατησίων, βλέπετε τους νοσηλευτές απεργούνε σήμερα. Έχουν 24 ώρες απεργία σήμερα οι νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων, του ΕΣΥ δηλαδή. Ζητούν άμεση πρόληψη προσωπικού. Δεν φτάνει ο κόσμος για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Βλέπετε εδώ πέρα έχουν σχηδωθεί δεκάδες οι πρώτοι, οι οποίοι στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία στο Υπουργείο Υγείας. Βρίσκεται πολύ κοντά στην Οδό Αριστοτέλους, ακριβώς από κάτω. Το πρόβλημά τους, πέρα από την έλλειψη του προσωπικού, είναι ότι δεν έχουν ενταχθεί στα βρέα και ανθυγιεινά και άλλα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους. Να ξέρουν οι πολίτες ότι σήμερα στα νοσοκομεία λειτουργούν ως προς τους νοσηλευτές με προσωπικό ασφαλείας. Βέβαια, μας λένε εδώ πέρα οι νοσηλευτές, τι προσωπικό ασφαλείας, τι μια απλή καθημερινότητα, ο ίδιος κόσμος δουλεύει. Αφού υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, λείπουν πάρα πολλοί νοσηλευτές από κάθε μονάδα εντατικής θεραπείας και από άλλες ειδικότητες των νοσοκομείων. Πόπη. Σε ευχαριστούμε και εσένα, Γιώργο. Είναι κοντά μας τώρα σε σύνδεση και θα ανοίξουμε αμέσως τη γραμμή για να τον καλημερίσουμε. Ο κύριος Δημήτρης Μάρτας, Υπουργός Εξωτερικών. Καλημέρα σας, κύριε Μάρτα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα σας. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να αποκομίσει η Ελλάδα ως κέρδος τώρα και από την επίσκεψη Πούτιν που βρίσκεται, που περιμένουμε να ξεκινήσει σε λίγες ώρες, αλλά και από τις επαφές με τους Αζέρους, οι οποίες είναι σε εξέλιξη? Με τον Πρόεδρο, καταλαβαίνετε, υπάρχει μια ετοιμασία η οποία ολοκληρώνεται εδώ και καιρό. Θα θυμάστε πριν λίγο χρονικό διάστημα είχαμε τη μεικτή Διπουργική Επιτροπή Ελλάδας-Ρωσίας. Υπάρχει ένα σύνολο πρωτοκόλων που θα υπογραφούν, υπάρχει μια πολιτική διακήρυξη που θα υπογραφεί. Ως εκ τούτου το αποτέλεσμα της επίσκεψης είναι θετικό με την έννοια ότι υπάρχει μια περαιτέρω σύσφυξη των οικονομικών και πολιτικών μας σχέσεων. Με τους Ρώσους, με τους Αζέρους πώς πάει το πράγμα? Με τους Αζέρους έχουμε μια άλλη μεικτή Διπουργική Επιτροπή, ολοκληρώνονται οι εργασίες σήμερα. Αυτές οι μεικτές διπουργικές επιτροπές έχουν ως αντικείμενο καθαρά οικονομικούς στόχους και βέβαια με το πέρας όλων αυτών των μεικτών διπουργικών επιτροπών είχαμε τρεις καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Οδηγούμαστε σε ένα επίπεδο πολύ καλύτερο από το σημείο εκκίνησης.
Κύριε Μάρδα, έχουμε ένα σύνολο συμφωνιών οι οποίες καλούνται να υλοποιηθούν. Κύριε Μάρδα, όσοι μας παρακολουθούν από το σπίτι βεβαίως, τα ακούνε όλα αυτά, τα ακούνε σε θεωρητικό επίπεδο, εύχονται να υπάρξει γρήγορο αποτέλεσμα αυτό στην καθημερινότητα των πολιτών, περιμένουν όμως λύσεις από την κυβέρνηση στα μεγάλα θέματα ανεργίας και ανέχειας που αντιμετωπίζουν. Σε αυτό το επίπεδο, για τους μικρούς επιχειρηματίες, για τους μεσαίους, τι κάνετε, πώς βοηθάτε δηλαδή την ανάπτυξη, την εσωτερική ανάπτυξη στη χώρα? Κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουμε μία πρώτη εξέλιξη αυτή τη στιγμή που είναι θετική και έχουμε το αποτέλεσμα της πρώτης έκθεσης η οποία έλαβε χώρα. Από εδώ και πέρα μπαίνει η οικονομία σε μια διαδικασία σταθεροποίησης και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας μπαίνουμε σε μια διαδικασία ανάπτυξης με ένα σύνολο μέτρων τα οποία ετοιμάζονται και τα οποία σιγά σιγά ο κόσμος θα τα δει. Δηλαδή, δώσε μας κάποια έχουμε εργαλεία. Έχουμε ένα επενδυτικό νόμο ο οποίος έρχεται, όπως ξέρετε. Θα έρθει ένα σύνολο χρημάτων στην ελληνική οικονομία τα οποία θα πέσουν στην αγορά. Είναι περίπου στα 4 δις. Έχουμε ένα σύνολο χρημάτων που θα έρθουν από τα ΕΣΠΑ. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά εδώ θα τονώσουν την ελληνική οικονομία και θα δώσουν μια άλλη κίνηση ακόμα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα είναι οι κύριοι αποδέκτες αυτών των χρημάτων. Έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν προσπάθειες να στηθεί κάτι, ένα πλαίσιο επενδυτικό που θα βοηθάει επενδυτές κλπ. Δεν λειτουργήσε πρακτικά. Αυτή τη φορά, γιατί πιστεύετε ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, κύριε Μάρδα? Αυτή τη φορά οι παρεμβάσεις μας γίνονται σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο, όπως ξέρετε, είναι το διαχειριστικό. Το άλλο είναι το επίπεδο το οποίο έχει σχέση με την εξυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Και καταλαβαίνετε, σε αυτή την περίπτωση έχουμε να δείξουμε πολύ καλύτερες επιδόσεις από αυτές του παρελθόντος. Πρέπει να... Μάλιστα. Πώς βοηθάτε τώρα τον μέσο πολίτη που προσπαθεί να έχει μια μικρή παραγωγή, να την πουλήσει, να την διαθέσει είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό? Πώς μπορεί το κράτος να σταθεί βοηθός σε αυτή την προσπάθεια? Πώς μπορείτε να του ανοίξετε πόρτες, δηλαδή, να βγει προς τα έξω, να κινήσει την επιχείρησή του? Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μέτρα τα οποία τα βλέπει κάθε πολίτης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχουμε ανακοινώσει μέτρα τα οποία είναι υπέρ των εταιριών εκείνων που τροφοδοτούν τα ντελικατέσεν με πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντα. Έχουμε ανακοινώσει 7.000 εισαγωγή στο εξωτερικό σε ένα μεγάλο σύνολο κλάδων που ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας μπορεί να μπει και χωρίς να πληρώσει χρήματα, μπορεί να δει διευθύνσεις, τηλέφωνα, να επικοινωνήσει και να έρθει κάποιες επαφές. Τη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε ένα άλλο μέτρο που είναι πάλι υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ένα μέτρο όπου θα τους δίνουμε ένα σύνολο συμβούλων επιχειρήσεων με τη βοήθεια των οποίων θα μπορούν να μαθαίνουν πώς να εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. Εμείς δουλεύουμε για την επόμενη μέρα, όπως βλέπετε, σύμφωνα με το έργο το οποίο έχει ήδη παραχθεί. Θα δίνετε συμβούλους σε εταιρείες ελληνικές, επιχειρήσεις ελληνικές για να μπορέσουν να αναπτυχθούν? Δηλαδή, για πείτε μας περισσότερο γι' αυτό. Ακριβώς. Έχουμε ήδη μια εφαρμογή, την οποία κάποιος μπορεί να τη δει, αλλά επίσημα να ανακοινώνουμε... Ποια εφαρμογή είναι αυτή? Κάποιος που μας παρακολουθεί τώρα, πού μπορεί να μπει, τι μπορεί να κατεβάσει? Ακόμα είναι, βέβαια, ας μπει, αλλά είναι άτυπο αυτό που σας λέω. Από Δευτέρα θα έχουμε την ολική παρουσίαση με δελτίο τύπου. Θα μπει στο agora.mfa.gr. Και από εκεί και πέρα, ακόμα είναι νωρίς βέβαια, έχουμε μία ανακοίνωση. Με τη βοήθεια καλούμε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων που είναι εξειδικευμένες σε θέματα εξαγωγικών σχεδίων δράσης να καταθέσουν τα ντοσιέ τους. Θα υπάρχει μία λίστα συμβούλων επιχειρήσεων και κάθε μικρομεσαία επιχείρηση θα μπορεί να μπαίνει, να επιλέγει αυτούς που θέλει και να οδηγείται στις ξένες αγορές. Μάλιστα. Είναι μια εφαρμογή έτοιμη, αλλά την ανακοινώνουμε τη Δευτέρα. Ακούγεται ενδιαφέρον αυτό, κύριε Μάρδα. Την τεστάραμε το πρωί, είδαμε ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά, αλλά η ανακοίνωση θα γίνει τη Δευτέρα. Ακούγεται ενδιαφέρον, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο συνεργάζεστε και με τα υπόλοιπα Υπουργεία, έτσι ώστε αυτός ο οποίος θα κάνει χρήση αυτών των οργάνων που του δίνετε και θα ανοίξει τις πόρτες του εξωτερικού. Βρίσκει, για παράδειγμα, τα ντελικατέσεν που τονίζετε. Βρίσκει ένα ντελικατέσεν στην Ολλανδία που μπορεί να το βοηθήσει και να πάρει τα προϊόντα του. Η γραφειοκρατία η ελληνική έχει παταχθεί έτσι ώστε να είναι εύκολη δουλειά από εκεί και πέρα. Ο εντοπισμός δηλαδή του πελάτη μπορεί να είναι και το εύκολο κομμάτι της ιστορίας. Πώς θα καταφέρει να το στείλει το προϊόν του χωρίς να του βγει ο κούκος αηδώνει, χωρίς να χάσει μέρες στην προσπάθεια κλπ. Κοιτάξτε, ο εξαγωγέας δεν έχει πρόβλημα. Το δύσκολο κομμάτι είναι να βρει τον πελάτη. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Από τη στιγμή που τον βρει, από εκεί και μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Με τα ντελικατέσεν, καταλαβαίνετε, προσαρμόζουμε
την ελληνική παραγωγή σε μια δομή που υπάρχει στο εξωτερικό. Τι σημαίνει αυτό? Στην Ελλάδα έχουμε πολλές μικρές ελληνικές επιχειρήσεις που παράγουν μικρές ποσότητες ενός άριστου όμως προϊόντος. Αυτό το προϊόν μπορεί να μπει στα ντελικατέσεν. Mm-hmm. Αυτή τη δυνατότητα την δίνουμε πια και τη χρησιμοποιούν οι Έλληνες και χαρήκαμε γιατί έρχονται και μας λένε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτή την εφαρμογή. Που σημαίνει οι εταιρείες αυτές οι οποίες έχουν μικρές ποσότητες άριστης ποιότητας προϊόντων μπορούν να τα πουλήσουν και σε μια πολύ υψηλή τιμή και να έχουν βέβαια το ανάλογο κέρδος. Αυτό το πράγμα μπορούσε να γίνει και στο παρελθόν, το κάναμε τώρα. Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω λίγο για κάτι, κάποια παλιότερα σχέδιά σας. Θυμάστε που μας λέτε, εμείς θυμόμαστε δηλαδή, που μας λέγατε για θερινό Νταβός. Έχει αφαιθεί στην τύχη του αυτό? Το ξεχάσατε? Όλα περπατούν κανονικά. Έχουν γίνει σχετικές παρουσιάσεις. Είμαστε σε επαφή ακόμα και με το Δήμαρχο της Καρύστου, έτσι ώστε να αρχίσει. Έχουν συσταθεί τρεις επιτροπές οι οποίες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και έχουν γίνει και παρουσιάσεις, μπορώ να σας πω, αυτού του συγκεκριμένου σχεδίου και στις ΗΠΑ στους Ελληνοαμερικανούς. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά και είναι μόνο κάτι δηλαδή το οποίο τρέχει ακόμα. Ετοιμαζόμαστε χωρίς την πανοκρουσίες. Τέθηκε ένα στόχος, ανακοινώσαμε τον στόχο. Από εκεί και πέρα συζητήθηκε το θέμα στο ΚΙΣΥΠ, ξέρετε είναι το Συμβούλιο της Οικονομικής Πολιτικής. Και από εκεί και πέρα δουλεύουμε συστηματικά πάνω σε ένα πείραμα που πρώτη φορά εφαρμόζεται στη χώρα. Για δώστε μας λίγο να καταλάβουμε, τι θα είναι αυτό? Λέτε ότι έχετε ήδη ξεκινήσει τις επαφές και τις επικοινωνίες για να ολοκληρωθεί. Τι στόχο βάζετε, πότε να είναι έτοιμο, τι ετοιμάζετε να κάνετε, σε ποιους θα απευθύνεστε? Δώστε μας λίγο όλη την ιδέα σας. Ο στόχος είναι ότι έχουμε ένα νησί, έχει επιλεγεί το νησί, έχει μελετηθεί το νησί. Δεν ποιο είναι το νησί τελικώς? Ούτε είναι η Αιγιλία, ούτε Natura, πού είναι ούτε... η Αιγιλία? Είναι ανάμεσα στην Κάριστο και στο Μαραθώνα. Μάλιστα. Και το σχέδιο ποιο είναι? Να γίνει ένα κέντρο τέχνης και πολιτισμού με την έννοια την ακόλουθη. Θα κληθούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ κατά κύριο λόγο να κτίσουν μια δική τους εστία. Αυτή η εστία θα είναι ένα κέντρο πολιτισμού και θέλουμε να μετατρέψουμε το νησί σε ένα διεθνές συνεδριακό κέντρο. Που σημαίνει τι? Ερχόμαστε σε έρθουμε στους οικονομολόγους. Εμείς έχουμε 6 διεθνείς ενώσεις οικονομολόγων. Κάθε χρονιά κάπου στον πλανήτη κάνουμε ένα διεθνές συνέδριο με 2 και 2.500 μέλη. Θα θέλαμε ένα τέτοιο συνέδριο να γίνει εκεί. Και οι εστίες όλων των κρατών θα εξυπηρετούν αυτό το συνέδριο. Βέβαια, οι εστίες αυτές μπορούν να εξυπηρετήσουν και άλλες σκοπιμότητες και άλλους λόγους. Αυτή είναι η λογική που σημαίνει το νησί θα κτιστεί με χρήματα των κρατών μελών που θα εκφράσουν ενδιαφέρον. Δεν θα μπει ούτε ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό της χώρας. Αυτή είναι, αν θέλετε, η ριζοσπαστική λύση η οποία προτείνεται. Έχουμε λύση και γι' αυτό φυσικά. Και ποιος θα το διαχειρίζεται αυτό το νησί, κύριε Μάρκο? Προς το παρόν δεν είπα. Προς το παρόν είμαι σε μια κατάσταση ετοιμασίας για να δούμε ποιος θα το διαχειριστεί και πώς θα περπατήσει. Είπατε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Έχετε και χρονοδιάγραμμα μπροστά σας ή είναι ένα μεγάλο επίβολο σχέδιο ανοιχτό? Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά όπως ξέρετε το χρονοδιάγραμμα πάντα προσαρμόζεται στα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουμε. Το χρονοδιάγραμμά μας είναι σαφές. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση η οποία υφίσταται. Πάνω σε αυτή κινούμαστε, τη διανθίζουμε, την αλλάζουμε, την προσαρμόζουμε στα δεδομένα μας. Ο στόχος μας όμως είναι σαφής και ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Δεν μου λέτε κάτι τελευταίο, επειδή ο στόχος είναι να προσελκύσετε και τουρισμό και στα νησιά, που είναι και το μεγάλο σας όπλο στη χώρα αυτή. Η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, όλες αυτές οι αυξήσεις που επιβαρύνουν προϊόντα, υπηρεσίες κλπ. Στα ελληνικά νησιά. Είναι και κατά τη δική σας γνώμη στα όρια της αντισυνταγματικότητας, όπως λέει ο κύριος Βούτσης και όπως είχε πει ο κύριος Καμένος? Προσέξτε τι γίνεται. Υπάρχει μία δέσμευση, η οποία είναι μία δέσμευση με τους εταίρους. Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί και τον Αύγουστο και από ό,τι θυμάστε η Βουλή το αποδέχτηκε αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα περπατάμε προς αυτή την κατεύθυνση και το Σύνταγμα το οποίο προβλέπει κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις, αυτές εδώ μπορούμε να δούμε τι μπορούμε να δώσουμε στα νησιά έτσι ώστε αυτό το οποίο φαίνεται ότι παίρνεται με το ΦΠΑ να δοθεί με κάποιον άλλον τρόπο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρτα που ήσασταν εδώ. Σας χαιρετώ. Χωρίς γκρίνιες η κουβέντα αυτή. Ήταν μια κουβέντα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Ήταν μια κουβέντα της επόμενης μέρας που εμείς ως ΥΠΕΞ ετοιμαζόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σας έδωσα 2 μέτρα πολιτικής. Μπορεί ο καθένας να βρει και ένα άλλο σύνολο μέτρων πολιτικής που ήδη εφαρμόζουμε και δεν είναι
Μπορεί, κύριε Μάρδα, ωστόσο, κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, στο κλείσιμο της επόμενης αξιολόγησης, να σας τραβήξουν το χάλι κάτω από τα πόδια, να σας ζητήσουν να υπογράψετε καινούριο μνημόνιο. Δεν το έχει αποκλείσει κανένας από το εξωτερικό. Δύο Σόιμπλε είπε ότι μπορεί να χρειαστούν καινούργια μέτρα το 2018. Προσέξτε τι γίνεται. Εμείς μπορεί τότε στόχους... όλα σας τα σχέδια να πάρουν τέλος. Έχουμε κάποιους στόχους, επιδιώκουμε τους στόχους. Οι επενδυτές με τους οποίους μιλούμε θέλαν την πρώτη αξιολόγηση, την έχουν στα χέρια τους. Είναι έτοιμοι να έρθουν στην Ελλάδα, δεν ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει επισκέψεις στις ΗΠΑ και στην Αγγλία εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και είδαμε περισσότερους από 100 επενδυτικούς οίκους, οι οποίοι έχουν μια στρατηγική για τη χώρα και βλέπουν τη χώρα, έχουν ενδιαφέρον για τη χώρα. Εγώ σας ρώτησα αν η χώρα θα αναγκαστεί να υπογράψει άλλο ένα μνημόνιο. Ας περπατήσουμε, να δούμε τι γίνεται και μετά συζητάμε πάνω σε πραγματικές εξελίξεις και όχι σε υποθέσεις. Θα άντεχε όμως η κυβέρνηση ένα ακόμη μνημόνιο τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο? Δεν θεωρούμε ότι θα χρειαστεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας να είστε χαίρετε. Καλά, κύριε Μάρδα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, για φανταστείτε τώρα να πάτε στην τράπεζα και να ζητήσετε να πάρετε τα 100, 180, 200 ευρώ που έχετε στο λογαριασμό σας και να σας πει η κυρία στον κισέ, τι 180 εδώ, έχετε έναν αριθμό με πάρα πολλά μηδενικά. Έχετε 200 εκατομμύρια. Σας έρχεται κεφαλικό ή δεν σας έρχεται? Έχουμε μια τέτοια περίπτωση στο εξωτερικό, μια κοπέλα στην Αυστραλία κλπ. Κλπ. Έχουμε όμως και μια στην Ελλάδα, στην Κρήτη, ένας αγρότης πήγε στην τράπεζα και είδε το λογαριασμό του με 200 εκατομμύρια ευρώ φουσκωμένο. Τι έγινε, τι συνέβη, πώς αντέδρασε ο άνθρωπος και όλα τα σχετικά θα τα δούμε σε πολύ λίγο από τώρα. Θα πάμε πρώτα σε ένα διάλειμμα. Θα πάμε πρώτα στην Μαρία Τσιλινίκου, μου λέτε. Ωραία, θα πάμε στην Μαρία Τσιλινίκου να δούμε απίστευτες σκηνές που ταξιδεύουν στο διαδίκτυο αλλά και στα διεθνή μέσα από ένα ναυάγιο με μετανάστες την ώρα ακριβώς που γινόταν το ναυάγιο, έγραφε η κάμερα, έτσι. Ακριβώς, Πόπη, δύο ναυάγια είχαμε χθες. Ακόμη δύο νέες ναυτικές τραγωδίες με τους νεκρούς να ανέρχονται από το πρώτο ναυάγιο στους 100. Από το δεύτερο ναυάγιο, που είναι τα πλάνα που βλέπουμε και κατέγραψε η Ιταλική ακτοφυλακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης των 550 μεταναστών που επέβαιναν σε σκάβος ανοιχτά της Λιβύης, βλέπουμε το ξύλινο ψαράδικο να παίρνει κλίσεις στα ανοιχτά της Λιβύης, σε δευτερόλεπτα αναποδογυρίζει, άνθρωποι πέφτουν στο κενό, βλέπεις τα πλάνα, κοίτα πώς αναποδογυρίζει η βάρκα. Οι άνθρωποι πέφτουν στο κενό, προσπαθούν να κρατηθούν απεγνωσμένα από το σκάρι που βουλιάζει, από το οτιδήποτε μπορεί να επιπλέει. Πολλούς τους καταπίνει η θάλασσα, το πλοίο τούμπαρε την ώρα που πλησίαζε τη Ιταλική ακτοφυλακή, γι' αυτό και υπάρχουν αυτά τα πλάνα. Ανάμεσά τους, Πόπη, υπήρχε και ένα κοριτσάκι μόλις 9 μηνών, τη λένε Φαβούρ και είναι από το Μαλί, έγινε το νέο σύμβολο της τραγωδίας των προσφύγων, καθώς η μητέρα της πέθανε από εγκάβματα όταν άρπαξαν φωτιά τα καύσιμα του πλεούμενου. Ήταν ξανά έγκυος η μητέρα της, δεν τα κατάφερε και η ιστορία της μικρής έχει συγκινήσει ολόκληρη την Ιταλία. Θέλουν αρκετοί άνθρωποι να την υιοθετήσουν, με πρώτο τον γιατρό που την έσωσε. Τρομερές εικόνες. Είναι από τις τραγικές ιστορίες και δυστυχώς ευχόμαστε να μην υπάρχουν άλλες. Όπως το λες, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε τον κύριο Μύρονα Χιλετζάκη από την Κρήτη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Χιλετζάκη? Καλημέρα, κύριε Χιλετζάκη. Λοιπόν, πόσα σας πίστωσαν στο λογαριασμό, 200.000 ευρώ ή 200 εκατομμύρια? 201 εκατομμύρια 573.000. Για πείτε μου λιγάκι, σας παρακαλώ πολύ, πώς ήτανε όταν μάθατε ότι έχετε τόσα λεφτά? Καταρχήν, εγώ δεν είχα ξαναδεί τέτοιο νούμερο και είχαμε μπερδευτεί με εδώ στο χωριό μου με την κοπέλα στο ταπείο. Στην αρχή νόμιζε αυτή πως ήταν 200.000 ευρώ. Μετά τα διαβάζω εγώ και λέω είναι 20 εκατομμύρια. Δεν μπορούσατε να το διαβάσετε το νούμερο έτσι? Ναι, ναι. Δεν μπορούσατε να βγάλετε άκρη με τα μηδενικά? Με τα μηδενικά. Και όταν πήγα μετά από μισή ώρα στο κεντρικό ταμείο στο Ηράκλειο της Κρήτης, γιατί το χωριό μου απέχει 20 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, διαπιστώσαμε ότι ήταν 201 εκατομμύρια ευρώ. Σας το διάβασε με τη μία η κυρία στον κισέ ή χρειάστηκε να το ψάξει και αυτή? Χρειάστηκε λίγο, χρειάστηκε. Οπότε τι έγινε, τι κάνατε, τι ρωτήσατε, από πού ήρθαν αυτά τα λεφτά, τι σας είπε, πόσο σας πήρε να καταλάβετε? Εγώ πήγα να ενημερωθώ για μία ενίσχυση νέων αγροτών κάτω των 40 ετών. Μάλιστα. Υπολόγιζα να πάρω γύρω στα 180 ευρώ βάσει τη επιδότηση που παίρνω εγώ. Και
Τη λέω, μπορούμε να δούμε την πληρωμή ο ΠΚΕΠΕ. Μου λέει, μπορούμε. Κοιτάει η κοπέλα, μου λέει, έχει πιστωθεί ο λογαριασμός, αλλά υπάρχουν 200.000 ευρώ. Λέω, κάποιο λάθος έχει γίνει, μπορείς να μου το τυπώσεις, σε παρακαλώ. Τη λέω, για να πάω στο τοπικό μου και πέ. Να το κορδιζώσω, να έχω να το βλέπω, ε. Ναι, ναι. Μου το τυπώνει. Φεύγω μετά και πάω στο κεντρικό κατάστημα με το βιβλιάριό μου και κάνω ενημέρωση βιβλιαρίου και τελικά δεν ήταν 200.000 ευρώ, αλλά ήταν 201 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στο ATM απ' έξω από το κατάστημα και βάζουμε και την καρτούλα. Δεν μου λέτε, συγγνώμη, πήγατε στο ATM για να πάρετε τα 201 εκατομμύρια σας και πήρατε 420 ευρώ. Πού είναι η γραμμή, έπεσε η γραμμή με τον κύριο Μύρονα που έχει τόσο ωραίο όνομα. Για φαντάσου και θα βγάλε και το χαρτάκι, 420 και 201 εκατομμύρια κάτι ψηλά. Απίστευτο, μετά τις διαφημίσεις θα το δούμε παιδιά, μετά τις διαφημίσεις θα ξαναμιλήσουμε με Κρήτη. Κρήτη-Αθήνα είναι και μια απόσταση, δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς. Δείτε εδώ τι έχουμε σήμερα για εσάς, ένα απίστευτα όμορφο τάμπλετ, είναι τη Samsung, όπως μπορείτε να δείτε, και σας το δίνουμε σε συνδυασμό με αυτή την κομψή και όμορφη θήκη, για να το έχετε συνεχώς μαζί σας, χωρίς να φοβάστε ότι θα το φθείρετε. Είναι δικό σας μέσα από το 14748 και θα σας δοθεί σήμερα, αν είστε τυχερός ή αν είστε τυχεροί, τηλεφωνήστε, διεκδικήστε το, στείλτε SMS, γράψτε TAF, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε το στο 14748, μπείτε στην κλήρωση, το μεσημέρι θα γίνει δικό σας αυτό το super tablet. Εδώ το διπλώνετε κιόλας και το στηρίζετε για να μπορείτε να διαβάζετε χωρίς να το κρατάτε στα χέρια σας. Πάμε διάλειμμα διαφημίσεις, live UGR. Το hashtag μέσω του οποίου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Η Χαρούλα, η Βασιλεία εδώ μετά τις διαφημίσεις θα μας πούν τι γράφετε και τις φωτογραφίες που μας θέλουν να θα μας δείξετε κορίτσια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και το ταμπλετάκι αυτό που βλέπετε, το τάμπλετ της Samsung και η θήκη για να το μεταφέρετε κομψή, κομψότατη και σε λευκό χρώμα, δικά σας μέσα από το 14748 σε τηλέφωνο ή SMS, ό,τι εσείς επιθυμείτε, μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Σε λιγότερο από μία ώρα θα σας το δώσουμε, θα γίνει κλήρωση και θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα κάνει και πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο σερφάροντας το καινούριο του τάμπλετ. Λοιπόν, είναι στη γραμμή μας ο κύριος Χιλετζάκης, ο αγρότης από την Κρήτη, ο οποίος είδε το λογαριασμό του να πιστώνεται με τα 201 εκατομμύρια ευρώ. Και κύριε Χιλετζάκη, αφού πήγατε στην τράπεζα, τι κάνατε? Ζητήσατε να σας διαβεβαιώσει η τράπεζα και εγγράφως ότι δεν πρόκειται για δικό σας χρήμα αλλά για λάθος? Όχι. Εγώ πήγα στην τράπεζα, φάνηκε η πίστοση ότι ήταν από κρατικές ενισχύσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Κάνανε μετά, όταν έφυγα εγώ και πήγα στον τοπικό ΟΠΚΕΠΕ, στον διευθυντή, και είπα ότι έχει γίνει λάθος πληρωμή. Έγινε ο αντιλογισμός, ξαναφύγανε τα χρήματα και πήγανε στον προορισμό τους. Και αν έρθει η εφορία και σας πει πώς μπήκανε τα χρήματα αυτά, τι θα της πείτε? Θα της πω ότι τα βάλε λάθος τώρα η τράπεζα, ο ΟΠΚΕΠΕ, δεν ξέρω ποιος θα πίστεψε από τους δύο. Και να πάτε βρείτε τους πέντε γιατί τα βάλανε. Εσείς έχετε κανένα έγγραφο που θα τα αποδείξει αυτό ή θα σας βάλουν σε μπελάδες στο μέλλον? Μόνο το βιβλιάριό μου που φαίνεται η πράξη αντιλογισμού. Ότι μπήκαν και βγήκανε. Δεν μπήκανε να πάνε σε άλλο λογαριασμό. Δεν μου λέτε τα λεφτά αυτά όσο κρατήσατε εκεί, το κίστηκαν στο λογαριασμό σας ή όχι? Μου είπε εκεί μια κοπέλα ότι έχουν ένα σχετικό τόκο. Εντάξει, εγώ ούτε τι τόκο έχουν τα 200.000 αλήθεια? Τα 200 εκατομμύρια. 14.000. Πόσο? 14.000 ευρώ. Σε τι, δηλαδή τι την... Τη μέρα, το 24ωρο. Δίσταζα να το ρωτήσω, μ' ακούσατε. Ναι, τη μέρα 14.000 ευρώ το οκό. 14.000, ναι. Να μην σας τα βίζουν και δύο μέρες. Ναι, είδατε. Να είστε καλά, κύριε Χιλετζάκη, δεν πάτε να παίξετε κανένα λότο. Να καλά, κύριε. Δεν παίζετε κανένα λότο. Δεν έχουμε εμείς τέτοια. Εμείς παρακαλούσαμε τον καιρό να μας βρέξει, να ποτιστούν οι καλλιέργειές μας που έχουμε ξηρασία και δεν να βρέξει, έβρεξε λεφτά. Έτσι όπως το λέτε. Τα 180 ευρώ που δικαιούστα τα πήρατε ή όχι? Δεν έχουν επιστωθεί ακόμα. Πω, ελά στο μεγαλείο σου. Ναι. Ελά στο μεγαλείο. Πόσο καιρό τα περιμένετε τα χρήματα αυτά? Αυτά δεν τα περιμέναμε τα 180 ευρώ τώρα και καιρό, αλλά ήταν μια ενίσχυση που ήρθε μετά
την πληρωμή που η Άρση σε πάρα πολύ πληρωμή πάνω από 6 μήνες και ήταν στην πληρωματική ενίσχυση της βασικής πληρωμής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χιλετζάκη. Να είστε καλά. Καλή δουλειά εύχομαι κάτω στην Κρήτη, στην υπέροχη Κρήτη. Και να σας δείξουμε τώρα την ογκολογική μονάδα Πέδων, η κυρία Βαρδινογιάννη, την οποία επισκέφτηκε η κυρία Βαρδινογιάννη μαζί με την Κική Δημουλά. Η γνωστή μας ποιήτρια γνώρισε από κοντά το έργο του Συλλόγου Ελπίδα, αλλά και τα παιδιά που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. Την Κική Δημουλά, τη σύγχρονη Ελληνίδα ποιήτρια, ακαδημαϊκό, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας, υποδέχθηκε στην Ογκολογική Μονάδα Πέδων η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Η παρουσία σας αποτελεί μια ξεχωριστή τιμή για μας, για ολόκληρη την οικογένεια της Ελπίδας και εκφράζει τη βαθιά σας ευαισθησία. Τη σπάνια ευαισθησία που φτάνει στα ύψη της ποιητικής δημιουργίας συμπορεύεται με τις βαθιές ανθρώπινες αξίες και χαράζει την ανθρώπινη ψυχή. Η Κική Δημουλά που μέσα από τις λέξεις των ποιημάτων της αγγίζει και γεννά νέα συναισθήματα και σκέψεις στους αναγνώστες της, εξήρε το έργο της Ελπίδας, συγκίνησε και συγκινήθηκε στη διάρκεια της επίσκεψής της. Όπως η ίδια είπε, πήρε ελπίδα από τις αγκαλιές των παιδιών που μάχονται με τον καρκίνο. Αυτό που κάνω δεν γίνεται εύκολα ούτε έτσι, με εμπνεύσεις, ούτε με σκέψεις, αλλά με δαπάνη της υπάρξεώς της. Παρόμοια συγκίνηση ούτε ένιωσα στο παρελθόν, ούτε θα νιώσω, διότι αυτό το πράγμα συμβαίνει άπαξ. Δεν θα ξανασύμβει. Ο Σύλλογος Ελπίδα της απένει με τιμητική πλακέτα για την υποστήριξη και τη συμβολή της στο έργο του. Όπως είπε η κυρία Βαρδινογιάννη, η μέρα γνωριμίας της κυρίας Δημουλά με τα παιδιά της Ελπίδας αποτελεί την αφετηρία ενός κοινού πνευματικού και ψυχικού διάβλου επικοινωνίας μαζί τους, που θα τους ενθαρρύνει και θα τους δώσει μεγάλη δύναμη. Μάλιστα. Αγαπημένη Κική Δημουλά, επισκέφτηκε και είδα από κοντά το έργο της Ελπίδας. Πάμε να δούμε τώρα τι καινούριο έχουμε σε σχέση με τον Ομπάμα. Αθηναίης, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Ομπάμα μετακομίζει σε λίγο καιρό. Όπως ξέρουμε, τελειώνει η θητεία του. 8 χρόνια μπορεί κάποιος να είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάει λοιπόν σε ένα σπίτι. Έπεσε πάρα πολύ δημοσιότητα σε όλο το θέμα. Δεν είναι πολύ συχνά, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο πολύ συχνά. Θα τον νοικιάσει το σπίτι αυτό. 22.000 δολάρια ενίκιο το μήνα. Δεν είναι πολλά, αν σκεφτείς ότι πρόκειται για ένα πλανητάρχη. Επίσης είναι ένα. Σε 22.000 το μήνα. Είναι πλανητάρχης, Πόπη. Εδώ. Δηλαδή το ακριβότερο σπίτι πόσο νοικιάζεται το μήνα. Καλά, πολύ περισσότερο. Και εκτός αυτού μιλάς για ένα προάστιο τώρα, το οποίο είναι σε μια πάρα πολύ ακριβή περιοχή. Ο λόγος που το ζεύγος Ομπάμα αποφάσισε να μείνει σε αυτό το σπίτι είναι προσωρινός, είναι για λίγο, είναι μέχρι να τελειώσει η μικρότερη κόρη του στο λύκειο. Δεν είναι το σπίτι Γιατί Ομπάμα. Γιατί μετά δεν θα γίνει. Θα πάνε σε ένα δικό τους. Θα χτίσουν. Δεν θα μείνουν στον Θα τελειώσει, θα χτίσουν. Δεν θα μείνουν στον Κοίτα, ο Μπιλ Κλίντον πήγε μετά την θητεία του, πήρε ένα δάνειο και είχε μείνει σε ένα σπίτι στο Κονέτικατ, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο το είχε αγοράσει για 1 εκατομμύριο δολάρια τότε στην Ελλάδα. Μας φαινόταν και λίγο. Έχω να σου πω, γιατί θυμάσαι πόσο κάνανε τα σπίτια. Μιλάμε και για 1 εκατομμύριο δολάρια, όχι για ευρώ. Αυτά προκρίσεις. Mm. Αυτό είναι γύρω στα 6 εκατομμυριάκια, αν αποφασίσει να το αγοράσει. Εκεί λοιπόν θα στεγάσει ο Ομπάμα τη φαμίλια Ομπάμα. Ωραίο σπίτι είναι, δεν το λες κακό. Εδώ, καθόλου κακό. Νομίζω ότι βολεύεσαι και μια χαρά. Και αυτή η γραβατοκάμαρα, ωραία. Αυτό τι είναι, γυμναστήριο. Ναι, να μην έχει και το γυμναστήριό του. Και ξέρεις, μετά, η αλήθεια είναι ότι οι πρόεδροι δεν είναι σαν τους Ευρωπαίους πολιτικούς. Δηλαδή έχουν μια αρκετά κανονική ζωή μετά. Γιατί οι Ευρωπαίοι πολιτικοί τι κάνουν. Εντάξει, το ζεύγος Ομπάμα μάλιστα είχαν υπολογίσει ότι θα έβγαζε περισσότερα χρήματα αν ήταν στην αγορά, αν εργαζόταν η Μισελ ως δικηγόρος και ο Ομπάμα ως σύμβουλος. Σύμβουλοι συνήθως γίνονται μετά τη θητεία τους. Θα ήταν πολύ περισσότερα τα χρήματα για αυτά, θα ήταν πολύ πιο πλούσια από ότι να είσαι πλανητάρχης. Είναι λίγο ξύς, είναι... Μπαίνεις μέσα. Τη Μισελ λες να τη δούμε. Η Μισελ δεν αποκλείεται. Τώρα αυτό που έχει ξεκινήσει με τη Χίλαρη είναι ότι αν βγει η Χίλαρη και γίνει πρόεδρος της Αμερικής, ενδέχεται ο Μπιλ να γίνει υπουργός οικονομικών. Παίζει αυτό το σενάριο. Οπότε όλα μπορεί να τα δεις στην αμερικάνικη πολιτική. Μάλιστα. Όλα μπορεί να τα δεις και Γιατί στο... Γιατί στην ελληνική δεν μπορείς να τα δεις αυτά. Βλέπεις άλλου τύπου. Τι άλλου τύπου. Ό,τι γίνεται εκεί με τις οικογένειες γίνεται και εδώ. Με τις οικογένειες. Γιατί, πολιτικοί δεν είναι οικογένειες μεταξύ τους όλοι. Εντάξει, έχει μια λογική τζακιού. Ναι, θα μου πεις και εκεί. Ενώ στην Ελλάδα όχι. Έχουν τους μπους, έχουν τους παιδί μου τι έχει γίνει με φίλη μου Αμερικάνα, η οποία λείπει χρόνια από την Ελλάδα και επιστρέφει μετά από καμιά 20 χρόνια και μου λέει ποιος είναι πρωθυπουργός τώρα. Και της λέω Παπανδρέου, ξέρω εγώ ποιος είναι. Ζει ακόμα, λέω, όχι, γιος.
Έλεω. Πριν από αυτόν μου λέει ποιος ήταν. Λέω Καραμαλιζή ακόμα. Όχι, λέω ο γιος, ο γονιψιός. Έτσι είναι και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Παντού. Υπάρχει μια εξέλιξη. Με λάθος επώνυμο γεννηθήκαμε. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Απ' την άλλη, όμως λένε ότι και το βαρύ επώνυμο μπορεί να είναι κατάρα. Λοιπόν, εξέλιξη όμως υπάρχει στην τεχνολογία. Η τεχνολογία προχωρά γοργά. Είναι μια ιδέα, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Την πρωτοπαρουσίασαν σε έκθεση. Είναι, αυτό που βλέπουμε είναι. Απίστευτο. Είναι φτιαγμένο. Είναι λεωφορείο. Σε κομπιούτερ δεν είναι πραγματική εικόνα. Έτσι. Είναι ένα λεωφορείο του μέλλον. Στην Κίνα παρουσιάστηκε, στο Πεκίνο. Θα καταπίνει, όπως βλέπουμε, τα αυτοκίνητα και θα ταυτίνει. Είναι λίγο κλειστοφοβικό, βέβαια, γιατί πόσα τέτοια λεωφορεία μπορεί να έχει. Θα χωράει πάνω από 1000 άτομα ένα τέτοιο λεωφοριάκι. Από 1200 άτομα, κοίτα εκεί. 1200 άτομα, θα είναι σαν σειρμός, δηλαδή μπορεί να κολλήσουν κι άλλα. Δεν φάνε λίγο αγριεμένο να σε προσπερνάει ένα τέτοιο πράγμα, εκεί που κάθεις και οδηγείς θα βλέπεις από πάνω σου. Κοίτα, δεν είναι για τους ελληνικούς δρόμους, γιατί δεν είναι για οδηγούς που αλλάζουν λωρίδες, έτσι το βλέπεις. Δηλαδή, άμα σου έρθει αυτό, πάει, τελείωσες. Λοιπόν, οι Kardashians, έχω να σου πω, να πάω και λίγο σε μόδα, μην κάνουμε μόνο θέματα αντρικά και εμείς βαριόμαστε. Αυτό, αν σου ερχόμουν αντιμένη έτσι, θα μου λέγεις, είσαι μια χαρά, βγες έξω. Είσαι καλυμμένη. Θα σε σήκωνε εκεί όρθια να σε βλέπουμε συνέχεια. Θα πέφταρ πάνω σε όλες οι κάμερες. Θα πήγαινα διακριτικά εγώ λίγο πιο πίσω. Και να σε άφηνα να λάμψεις. Γιατί δεν το κάνεις αύριο. Γιατί δεν έχω αυτές τις καμπύλες. Εγώ έχω στα λάθος σημεία. Καμπύλες. Οι Kardashians λοιπόν πλέον ξεχυλίζουν οι καμπύλες της Kim. Είναι αμέσως μετά τη γέννηση του τελευταίου της μωρού. Πήγαν στα γενέθλια ενός πρώην μίας αδερφής, τέλος πάντων του Σκοτ. Φωτογραφήθηκε, πρέπει να είναι λίγο το μεγαλύτερο ψώνιο στον πλανήτη η Kim Kardashian. Δηλαδή τόσο selfie και τόσο. Το έχει κάνει βεβαίως. Αυτό είναι το επάγγελμά της αυτό. Το έχει κάνει. Το επάγγελμά της αυτό. Κλόε είναι... Kardashian, αυτό και το σημαίνει. Οικογένεια είναι. Αυτό. Το έμεσε ζέστη του Λος Άντζελες με τη γούνα. Είναι γούνα, όντως. Είναι κάτι το οποίο είναι ζεστό. Βγάζει την πέμπελη με αυτό το πράγμα. Ενώ δεν είναι κάτι σε βαμβακερό που μοιάζει έτσι. Αυτό το φόραγα, να σου πω την αλήθεια. Αυτή είναι η μικρότερη, πιο φρόνιμη η Kardashian. Βερμούδα. Και η πιο συμμαζεμένη είναι ένα κάτι σαν παντελόνι. Σκέψτε τώρα ότι όλες τις καμπύλες τις έχουν οι άλλες δύο και αυτή έχει γεννηθεί φυσιολογική. Τέλος πάντων δεν έχει. Επέμβει τόσο πολύ. Πιστεύεις ότι οι καμπύλες Kardashian είναι... Δεν είναι το στυλ μου, δεν μου αρέσουν. Ούτε με να λέει να το αφιές. Ξέρεις καμιά γυναίκα που να είναι έτσι? Όχι. Ούτε εγώ ξέρω καμιά γυναίκα δηλαδή, που να είναι έτσι. Δηλαδή οι άλλες γυναίκες πηγαίνουν και βγάζουν λίπος από πάνω τους με λιπανορροφήσεις και αυτές βάζουν. Υποθέτω το βάζουν όμως στα σημεία. Ξέρεις, στην Αμερική θέλουν καμπύλες, γιατί δεν έχουν τέτοια σώματα οι γυναίκες. Εμείς εδώ πέρα τις έχουμε, είναι στη φύση. Έλατε. Είναι γύρω μας. Είμαστε στο Κανάτα στυλ. Το έχουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, στο Κανάτα στυλ είναι και η Αντέλ, είναι από τις τσουποτές τραγουδίστριες. Φωνάρα. Δεν έχει αλλάξει την εμφάνισή της, το υπερασπίζεται μια χαρά, φωνάρα. Είναι το καινούριο της βίντεο κλιπ αυτό, βγήκε πριν από πολύ λίγο καιρό, 2-3 μέρες είναι. Ζαλίζει, έχει ένα ενδιαφέρον βέβαια σκηνοθετικό. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι η Αντέλ έχει υπογράψει πλέον στα 28 της, παρακαλώ πολύ, το ακριβότερο συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία. Δηλαδή λέμε ότι έχουν τελειώσει οι δισκογραφικές, ότι πλέον δεν πουλάνε CDs οι καλλιτέχνες. Λοιπόν, 70 εκατομμύρια στερλίνες, 91 εκατομμύρια ευρώ για τον καινούριο της δίσκο. Πώς να μην είναι χαρούμενη. Βγαίνει να τραγουδήσει λοιπόν η Αντέλ, έχει κάνει τον γύρο του κόσμου η εικόνα, ξεχνάει τα λόγια στο τραγούδι που έχει γράψει η ίδια και τα ρίχνει τα ρίχνει τα γαλλικά της. Για να ακούσουμε. Καταπληκτική. Τσιπούλα. Λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι όμως αυτό. Ό,τι έχει γράψει. Στο κανονικό. Όχι στο εκδοχή. Στο κανονικό. Ό,τι έχει γράψει είναι καλό. Και σκέψου τώρα. Και φωνή απίστευτη. Σκέψου συμβόλαιο 91 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή η δισκογραφική της τα δίνει γιατί ξέρω θα τα βγάλει. Έτσι. Είναι ασύλληπτο, έτσι. Είναι μια βιομηχανία μόνη της. Έτσι, είναι εκπληκτική. Μπράβο της. Μπράβο της. Σκέψου όμως ότι και οι άλλες βγάζουν 91 εκατομμύρια ευρώ με τις 5 selfies που ανεβάζουν στο Insta. Οι Kardashians. Χωρίς φωνή, χωρίς ταλέντο, χωρίς έμπνευση. Αυτό δεν είναι άδικο. Όχι, δεν είναι άδικο, είναι τι έχει ανάγκη ο κόσμος. Να σου πω, θες να δεις κάτι αρχαίο. Πόσο αρχαίο. Πολύ αρχαίο. Έχω δύο επιλογές. Έχω ένα τάφο Αριστοτέλη και μία αρχαία Τριήρης που φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί θα σε πάω. Καινούργια τώρα. Είναι καινούργια αρχαία Τριήρης. Είναι καινούργια.
Τη φτιάξαν τώρα, πηγαίνει με την παλιά. Και τώρα περνάει και το πλοίο από μπροστά μας. Πια. Ο πιλάτης έχει, γιατί εμείς πια με το κουπί έχουμε πιάσει πάρα πολύ. Αλλά εμείς είμαστε πολύ εργαλεία. Έχουμε κι άλλη κάμερα. Την έχουμε πιάσει και από άλλη γωνία. Γρηγόρη. Καλημέρα, Βόπη, καλημέρα. Η δική μας κάμερα μας δείχνει το άσποτο σκάφος που βλέπετε τώρα. Και από πίσω είναι η Τριήρης. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Μαρίνα της Ζεάς, όπου αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κ. Γιάννης Μπορέλης, θα υποδέχεται την Τριήρης Ολυμπιάς του πολεμικού ναυτικού, η οποία θα καταπλέψει σε λίγα λεπτά εδώ στη Μαρίνα της Ζεάς και θα βρίσκεται, Πόπη, μέχρι και την Παρασκευή 30 Μαΐου, στο πλαίσιο του εορτασμού των ημερών της θάλασσας 2016. Θα πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη είναι ένα λειτουργικό αντίγραφο Τριήρους. Τώρα, πόσα άτομα χρειάζονται για να μπουν μέσα αυτή τη στιγμή, πλέει, μηχανοκίνητα. Μπορώ, Πόπη, εγώ να μαζέψω άλλους 169 μπρατσαράδες σαν και εμένα, να μπούμε μέσα, να αναλάβουμε την κρίση και να κάνουμε... Σε παρακαλώ, είμαστε προπονημένες όσο δεν φαντάζεσαι. Το κοπηλατικό το έχουμε για πλάκα. Ερχόμαστε να βοηθήσουμε. Στην πιο δύσκολη θέση θα μας βάλεις. Ποια είναι η πιο δύσκολη θέση? Έτσι. Μπροστά, μέσα ή πίσω είναι η δυσκολία? Ναι. Εγώ θα κάτσω πίσω γιατί έχω πάρει κιλά να κάνω το αντίβαρο. Εντάξει, λοιπόν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε, Πόπη, ότι τη συγκεκριμένη την είδαμε τον 5ο αιώνα π.Χ. Αυτή κατασκευάστηκε στην Ελλάδα την περίοδο του 1985 και από το 85 έως το 87. Τα πρώτα έτη η Τριήρης χρησιμοποιήθηκε για πλοές στο πλαίσιο πειραματικής αρχαιολογίας, δηλαδή στο πλαίσιο εκτέλεσης δοκιμών, ώστε να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά της πλεύσης, δηλαδή η ταχύτητα και τα ηλεκτρικά στοιχεία. Η αντοχή της για να γίνουν κατανοητές οι συνθήκες διαβίωσης μέσα στο προσωπικό, καθώς και επίσης να κατανοηθεί πλειέστερα η τακτική του. Χρησιμοποιείται πάντα η συγκεκριμένη και για τη μάχη, Πόπη. Είναι εντυπωσιακή. Θα μπορεί να τη βλέπει ο κόσμος εδώ μέχρι τη Δευτέρα. Θα μπορεί να μπαίνει μέσα. Η είσοδος είναι δωρεάν. Και όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν εδώ στη Μαρίνα του Ζέας, για να δουν αυτό εδώ το αριστούργημα κυριολεκτικά. Το κουπί δεν θα το τραβήξουν. Το τραβάμε στη ζωή κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να το τραβήξουμε και εκεί. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε μέχρι τώρα την Ραλιό Λεπίδου για να δούμε την ανακάλυψη στα αρχαία στάχυρα. Ο τάφος του Αριστοτέλη, είσαι εκεί λοιπόν, Ραλιό. Δεν ξέρω αν μας ακούει, Ραλιό. Νομίζω, έλα. Εγώ σε ακούω, Πόπη. Καλημέρα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Σε λίγη ώρα, περισσότεροι από 250 αρχαιολόγοι και επιστήμονες από όλο τον κόσμο, από 40 χώρες, θα έρθουν εδώ στα αρχαία στάγυρα όπου βρισκόμαστε, στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Είναι αριστοτελιστές, είναι άνθρωποι που έχουν εντριβιστεί πάνω στο θέμα αυτού του μεγάλου αρχαίου φιλοσόφου. Και ιδιαίτερα η επίσκεψή τους αποκτά μεγάλη σημασία μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του αρχαιολόγου κ. Σισμανίδη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, χθες, μετά από 25 χρόνια έρευνας, χθες ο αρχαιολόγος καθηγητής ο κ. Σισμανίδης υποστήριξε πως όλα αυτά τα ευρήματα των τελευταίων ετών δείχνουν πως πράγματι στο ταφικό ιερό εδώ στα αρχαία στάγυρα βρίσκεται ο τάφος του Αριστοτέλη. Πριν πολλά χρόνια είχαν φέρει την τέφρα του εδώ, ακολούθησε μεγάλη έρευνα, πολλές αρχαιολογικές ανασκαφές και έτσι πλέον στηρίζουμε αυτό το γεγονός. Ελάχιστες αμφιβολίες αφήνουν Πόπη πολιετής έρευνες στα αρχαία στάγερα. Το αψηφιδωτό οικοδόμημα και ο βωμός που αποκάλυψαν οι ανασκαφές του καθηγητή σε αυτή την αρχαία πόλη από το 1996 δεν μπορεί παρά να είναι ο τάφος και το ιερό του Αριστοτέλη. Βλέπετε όλη αυτήν εδώ την προετοιμασία, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ετοιμάσει έτσι και μία έκπληξη σε αυτούς τους 250 επιστήμονες, αριστοτελιστές, που αναμένεται να φτάσουν από ώρα σε ώρα εδώ, με επικεφαλής φυσικά τον αρχαιολόγο, τον κύριο Σισμανίδη. Τι ωραία εικόνα. Πολύ σε ευχαριστούμε, Ραλιό, για το ρεπορτάζ. Μας ταξίδεψες. Μας άνοιξες και λίγο το μυαλό μου. Και τα μάτια, βεβαίως. Πάμε τώρα να δούμε τα κορίτσια μας, να δούμε τι λέτε κι εσείς στα social media της εκπομπής. Στο LiveViewGR, το hashtag που έχουμε ανεβάσει. Για δώστε μας τα καλύτερα, Βασιλεία Χαρούλα. Το οποίο είναι στα trends, να πούμε. Μπράβο, ρε, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, λέει ο Σόκρατες, στο τρίτο μνημόνιο βρήκαμε τον τάφο του Αλέξανδρου. Στο τέταρτο μνημόνιο του Αριστοτέλη. Στο πέμπτο θα βρουν τον τάφο όλων μας. Καλό. Σωστό. Ο Σόκρατες, ναι. Ωραίος ο Σόκρατες. Για πες μας, Βασιλεία, και εσύ τι ξεχώρισες. Ναι, έχουν κάνει μια αλλαγή σε αυτό που είπε ο Τσακαλώτος. Λέει, κατανοώ τους στοχούς πολίτες, αλλά η επιτυχία μας θα φανεί σε ποιο βάθος θα τους θάψουμε. Και η αλήθεια είναι ότι μας έχουν στείλει και αυτή τη φωτογραφία που είναι ο κύριος Τσακαλώτος και λέει, συγγνώμη που ενοχλώ, έχω μπρελόκ, αναπτήρες, νησιά και λιμάνια. Αν θέλετε, πάρτε κάτι. Ευχαριστώ. Στο Eurogroup, έτσι, αποκρατικοποιούμε και τους αναπτήρες. Έτσι, όλα.
τα καλά κορίτσια. Και άστα φλενάδα λέει, άμα βγαίνει ο Ομπάμα στο ενίκιο, τρεις τελίτσες. Τρεις τελίτσες. Πού θα βγούμε εμείς. Πού θα βγούμε εμείς. Με το χαρτόκουτο μας βλέπω. Να είστε καλά κορίτσια, να τα ξαναπούμε σε λίγο. Εκτός από το LiveUGR, το hashtag το οποίο τρέχει στα social media, έχουμε και το 14748 για να διεκδικήσετε μία ταμπλέτα, ένα τάμπλετ. Έχω γίνει λίγο Άδωνης, μου φαίνεται. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ταμπλέτες, ταμπλέτες. Ωραία. Δεν είναι ταμπλέτα, είναι τάμπλετ με τη θήκη του. Το τάμπλετ αυτό της Samsung με τη θήκη του, δικό σας μέσω του 14748. Τηλεφωνήστε, στείλτε SMS, διεκδικήστε την και σε λίγα λεπτά θα την κερδίσετε εσείς αν είστε τυχεροί. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε επιστρέψει κοντά σας με το τάμπλετ το οποίο μπορείτε να διεκδικήσετε, είναι τη Samsung και μπορεί να φτάσει στα χέρια σας μαζί με την πανέμορφη θήκη που βλέπετε. Αν το διεκδικήσετε στο 14748, είτε τηλεφωνώντας για να ηχογραφηθεί το όνομά σας, είτε αφήνοντας ένα SMS, στέλνοντας ένα SMS στο ίδιο νούμερο, το 14748. Σε μισή ωρίτσα το πολύ, σε 20 λεπτά μάλλον για την ακρίβεια, θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα το αποκτήσει. Έχουμε μία ιστορική επίσκεψη, είναι ιστορική η στιγμή αυτή και βρίσκεται η επίσκεψη σε εξέλιξη. Έχει φτάσει ο Μπαράκ Ομπάμα στη Χειροσίμα και τα διεθνή δίκτυα Μαρία δίνουν και εικόνα από εκεί. Ακριβώς, είναι μάλιστα ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος εν ενεργεία, ο οποίος θα επισκέπτεται τη Χειροσίμα μετά τη ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας 71 χρόνια μετά, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ βλέπουμε να χαιρετά τους επισήμους. Λίγο παρακάτω θα χαιρετήσει και τον Ιάπωνα Πρωθυπουργό. Βρίσκεται στο Πάρκο Ειρήνης της Χειροσίμα. Παρόντες θα είναι και επιζώντες του χτυπήματος, ένας από τους οποίους θα ανάψει ένα κερί στο ξεκίνημα της τελετής. Εδώ χαιρετά τον Ιάπωνα Πρωθυπουργό. Αν και όπως γράφουν τα ξένα μέσα, αποκλείεται να ζητήσει συγγνώμη για την πρώτη ατομική βόμβα στην ιστορία. Σκοπός του Αμερικανού Πρόεδρου, όπως και να έχει, είναι να τιμήσει τους νεκρούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Πόπη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθήσουμε να μας δώσει και άλλες εικόνες και άλλες πληροφορίες όσο θα ολοκληρώνεται, όσο θα συνεχίζει μάλλον η επίσκεψη αυτή και η εκπομπή μας θα είναι στον αέρα. Πάμε όμως να σας δείξουμε, αλλάζοντας θέμα τώρα, την αγαπημένη μας πτήση με drone. Την ξέρετε όλοι, είστε πιστοί στο ραντεβού μας με Τάσο και Αντώνη καθημερινώς εδώ μέσα από το LiveView. Τώρα έχουμε πάει με τους συναδέλφους και σε έκθεση με drone που γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται στην Αθήνα. Βλέπετε ήδη τις εικόνες με το drone να πετάει σε κλειστό χώρο πριν μπούμε στην έκθεση. Ας βγούμε έξω στο δικό μας το drone να δούμε τι εικόνες καταγράψαν σήμερα ο Αντώνης και ο Τάσος. Καλημέρα, Πόπη, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα, Πόπη. Βρισκόμαστε σε μια καταπληκτική περιοχή και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βραβρώνας. Και πετάμε δίπλα ακριβώς από την Βραβρώνια, από την Βραβρώνια Αρτέμιδος. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε, Πόπη, ότι χτίστηκε το 5ο αιώνα π.Χ. Αλλά δυστυχώς το 480 π.Χ. με την εισβολή των Περσών, ο ναός υπέστη μεγάλες καταστροφές. Ωστόσο, έχει μείνει τουλάχιστον ο μισός ναός για να μπορούμε να δούμε. Ακριβώς. Και έχουν επίσης επιβιώσει και κάποια αγάλματα τα οποία μπορείτε να δείτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βραβρώνας. Και τώρα, από βουνό θα πάμε σε ποτάμι, το οποίο είναι το ποτάμι ο Εράσινος ποταμός, και ο οποίος καταλήγει στις απίστευτες ακτές της περιοχής Βραβρώνας. Έτσι ακριβώς λοιπόν, οι έφορες πεδιάδες, γενικότερα ο ποταμός, ο αρχαιολογικός χώρος και οι πανέμορφες ακτές κάνουν το μέρος πολύ ελκυστικό για ημερήσεις εκδρομές και να έρθετε να περάσετε πολύ. Ακριβώς και όχι μόνο, και όχι μόνο. Και πόσα καταπληκτικά ακόμα μέρη έχει η Αττική. Τώρα πλησιάζουμε, σιγά σιγά πλησιάζει το drone στην θάλασσα και στις ακτές για να σας δείξουμε αυτά τα καταπληκτικά και απίστευτα καθαρά νερά. Βλέπουμε τώρα εδώ πέρα τα δέλτα που σχηματίζει ο ποταμός. Βέβαια τώρα εντάξει είναι καλοκαίρι, δεν έχει βρέξει πολύ, οπότε δεν υπάρχει ας πούμε νερό. Και φυσικά γύρω από την αχτή υπάρχουν και πολύ ωραίες ταβέρνες για να πάτε να φάτε. Καλά, έχεις απαντήσει στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Δηλαδή έχει ωραίες ταβέρνες στην περιοχή. Όσοι βλέπουν την εικόνα, αυτό ρωτούν από το ακουστικό. Έδωσες την απάντηση. Μα πόσο ωραία παραλία είναι αυτή. Δες από ψηλά πόσο πολύ πιο όμορφα φαίνονται τα πάντα. Ακριβώς, ακριβώς. Έχω κολυμπήσει εκεί με την κόρη μου όταν ήταν μικρή, τώρα το θυμάμαι. Τι ωραία που είναι αυτή η παραλιούλα. Λοιπόν, και κάτι ακόμα που ανακαλύψαμε, γιατί δεν ξέραμε ότι υπήρχε εμείς προσωπικά, δεν το γνωρίζαμε αυτό, είναι ένα μικρό νησάκι, το οποίο τον drone αυτή τη στιγμή έχει φτάσει, αλλά επειδή υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, θα το δείτε τώρα σε λίγο, με ένα μικρό εκκλησάκι και έναν μήλο πάνω, το οποίο αυτό είναι. Είναι
Μόνο αυτό έχει πάνω. Τίποτα άλλο. Μήλο. Ναι, για να... και έναν μήλο. Ναι. Όχι είναι... μήλο το φρούτο. Όχι μήλο το φρούτο. Εννοείται. Ανεμόμηλο. Θα φαντάσου, κλεισάκι και ένα μήλο. Ένα κλεισάκι και ένα μήλο, ναι. Λοιπόν, μέχρι να φτάσει τον ντρόουν στο νησάκι και να το δούμε, γιατί η εικόνα πράγματι έχει καθυστέρηση, εσείς το έχετε φτάσει, η εικόνα έρχεται με καθυστέρηση. Πάμε και στο Γιώργο Σόμπολο για να δούμε στο Ολυμπιακό Στάδιο τι γίνεται με την έκθεση ντρόουν εκεί. Πόπι, είμαστε στην πρώτη έκθεση που διοργανώνεται στην Ελλάδα για ντρόουν. Βέβαια, είναι, περιλαμβάνει και συστήματα ασφαλείας, όμως είναι εξειδικευμένη το συγκεκριμένο κομμάτι στα ντρόουν. Και εδώ μπροστά μας έχουμε ένα ντρόουν το οποίο έχει φτιάξει το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο της Κρήτης. Έχουμε καταρχήν δίπλα μας τον κύριο Μαραγκό, είναι ο διοργανωτής της έκθεσης. Δίπλα μας είναι ο κύριος Παρτσινέβελος, είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης και ένας φοιτητής ακόμη από το Πολυτεχνείο. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να το σηκώσετε το ντρόουν, γιατί Πόπι, δεν μιλάμε για απλό ντρόν, αυτά που βλέπουμε εμείς τα κλασικά. Είναι ένα ντρόν, μια δική κατασκευή που έχει φτιαχτεί εδώ πέρα από το Πολυτεχνείο, το οποίο σώζει ζωές κιόλας, αν κατάλαβα καλά, έτσι. Μάλιστα, ναι. Το συγκεκριμένο μη επανδρομένο υπτάμενο όχημα, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ μικρό σε μέγεθος, ώστε ο καθένας μπορεί να το κουβαλάει μαζί του σε μία τσάντα. Και σε περίπτωση που κάπου έχει χαθεί ή βρίσκεται σε κάποια κατάσταση ανάγκης και δεν υπάρχουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να συνδέσει απλά το κινητό του επάνω. Και, και αυτό θα πλοηγηθεί αυτόματα ώστε να βρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και να ειδοποιήσει τις αρχές και τους συγγενείς του θύματος για το πού βρίσκεται και σε τι κατάσταση είναι. Πόπι, κοίταξε εδώ πέρα, για να καταλάβεις, κοιτάξτε εδώ πέρα, μιλάμε για μια συσκευή η οποία έχει ένα ενσωματωμένο κινητό τηλέφωνο. Το κινητό μας τηλέφωνο το βάζουμε εδώ μέσα σε αυτή την υποδοχή που υπάρχει και κάνουμε τη δουλειά μας. Κύριε Μαραγκέ, για πείτε μας λίγο για την έκθεση, παρακαλώ. Πώς είναι η πρώτη έκθεση που γίνεται για στην πρώτη φορά σε μια έκθεση τεχνολογίας φιλοξενείται η ενότητα, η εκθεσιακή ενότητα Drone Expo. Και εμείς, μπάς περιπτώσει, από την ανταπόκριση των εκθετών, είμαστε έκπληκτοι. Συγκεντρώνει περίπου στους 30 συμμετέχοντες εταιρείες. Υπάρχουν εταιρείες και από το εξωτερικό. Και η έκθεση πραγματικά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βρίσκεις καταρχήν drone για τον ιδιώτη που ενδιαφέρεται να αγοράσει για προσωπική χρήση, αλλά και πιο εξειδικευμένα ακόμα. Κύρια, η έκθεση συσπηρώνει όλο το οικοσύστημα των εφαρμογών drones, διότι τα επόμενα χρόνια η τεχνολογία των drones θα έχει μια εκρηκτική ανάπτυξη. Υπολογίζεται σύμφωνα με μελέτες ότι η παγκόσμια αγορά θα κινηθεί περίπου στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίδειξη αυτή και τον Αντώνη και τον Τάσο για το ταξίδι τους επίσης πάνω από το όμορφο νησάκι με το μήλο. Και πάμε να δούμε τι γράψαν σήμερα οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Βιολογία προσανατολισμού και ανάπτυξη εφαρμογών. Η κυρία Κατερίνα Κατράτη κοντά μας και ο κύριος Δημήτρης Κουκώσκιας. Καλημέρα και στους δυο σας. Στη βιολογία, λοιπόν, κυρία Κατράτη, πώς ήταν τα θέματα σήμερα και τι πιστεύετε ότι γράψαν τα παιδιά? Νομίζω ότι έγραψαν καλύτερα από πέρσι. Τα θέματα ήταν, ας το πούμε, πιο κλασικά, πιο αναμενόμενα. Ήταν απαιτητικά, χωρίς όμως υπερβολή στο βαθμό δυσκολίας. Mm-hmm. Επομένως, μπορούν οι μαθητές, ειδικά οι καλά διαβασμένοι και αυτοί που έχουν κατανοήσει την ύλη, να ανταποκριθούν ακόμη και με άριστα. Χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς καμία ασάφεια. Όχι. Είναι το ίδιο συνέβη και στην ανάπτυξη εφαρμογών. Το ίδιο θα έλεγα. Σήμερα τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Τα θέματα που συνήθως δυσκολεύουν τους υποψηφίους ήταν απλά. Μόνο λιγάκι το θέμα Β, θα έλεγα, πήρε τη θέση του Δέλτα, που συνήθως είναι το ανάποδο. Μάλιστα. Γενικότερα το θέμα Α ήταν από το σχολικό βιβλίο, βατό, θα έλεγα, σαφές, χωρίς κάποιο πρόβλημα για όποιον έχει διαβάσει και προετοιμαστεί κατάλληλα. Το γάμα Δέλτα ήταν απλές κλασικές ασκήσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και του χρόνου ακόμη καλύτερα στους υποψηφίους. Και πάμε να δούμε τώρα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που σε μία λαμπρή τελετή βράβευσε 6 από τους αριστούχους τους για τις προσπάθειές τους στα και τα επιστημονικά τους επιτεύγματα. Για να δούμε την εκδήλωση αυτή και τι είπανε τα παιδιά που βραβεύτηκαν. Είναι η στιγμή που οι 4 προπτυχιακοί και οι 2 μεταπτυχιακοί φοιτητές παραλαμβάνουν από τα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου τα ετήσια βραβεία αριστείας που καθιέρωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στόχο την ηθική και υλική επιβράβευση των σπουδαίων επιστημόνων του αύριο. Έχουν κάνει μια διπλωματική εργασία ή μια ερευνητική εργασία η οποία έχει παρουσιαστεί δημόσια στο εξωτερικό και η οποία έχει αναγνωριστεί διεθνώς.
Είναι κορυφαίες επιστημονικές δουλειές που έχουν κάνει σε διάφορα γνωστικά πεδία, τόσο των σχολών και των τμήματων, όσο και των μεταπτυχιακών μας, σε θέματα που έχουν να κάνουν από τη μηχανική και τις κοινωνικές επιστήμες μέχρι οικονομικά ζητήματα και πολυτεχνικές σχολές. Το κάθε βραβείο συνοδευόταν από χρηματικό ποσό ύψους 1.500 ευρώ. Έτυχε το πρώτο μου άρθρο να βραβεύεται. Ήταν η πτυχιακή μου εργασία και αφορούσε τους σχολικούς κήπους, τους κήπους βασικά μέσα στην σχολική κοινότητα. Βραβεύεται και εμένα η εργασία μου, η πτυχιακή μου. Ήταν μέρος ενός διδακτορικού, έχει να κάνει με την επεξεργασία αποβλήτων. Συγχαρητήρια στα παιδιά και μια άλλη φορά θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για το καταπληκτικό έργο που κάνουν οι καθηγητές, γενικότερα όλοι όσοι εργάζονται εκεί στα έξι νησιά, στα οποία είναι μοιρασμένο το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Μια άλλη φορά θα δούμε αναλυτικά το έργο τους και θα γνωρίσουμε και τα παιδιά από κοντά. Είναι κοντά μας τώρα και καλωσορίζουμε την κυρία Χαρά Καβαντάρη από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κυρία Καβαντάρη. Και την κυρία Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Βούλτεψη. Κυρία Καβαντάρη, τι μας περιμένει? Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο λέτε εσείς ότι είναι μια επιτυχία της κυβέρνησής σας, μπορείτε να το μεταφράσετε στην πράξη για όσους μας παρακολουθούν σε απλά λόγια, τι θα αλλάξει προς το καλύτερο στη ζωή τους? Πρώτα απ' όλα θα πω ότι είχαμε επιτυχία το ότι έγινε μια αξιολόγηση η οποία έπρεπε να έχει γίνει από το 2014 το καλοκαίρι. Δεύτερον, ότι έφυγε η ανασφάλεια και τέλος πάντων μπορούμε να προγραμματίσουμε, να υλοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε πολιτικές που ήταν και μέσα στις δεσμεύσεις μας. Τρίτο και πολύ σημαντικό, ότι για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε και υπάρχει και στο κείμενο αυτό, το χρέος δεν είναι βιώσιμο και αυτό είναι σημαντικό, και θα υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις. Από εκεί και πέρα και το ότι τα τοκοχρεωλήσια και οι τόκοι και όλα αυτά δεν θα ξεπερνάνε το 15% του ΑΕΠ είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την ελληνική οικονομία. Τι σημαίνει για τον απλό Έλληνα? Ακριβώς. Άμπραβο. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έρχεται ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Έχουμε τα ΕΣΠΑ, στα οποία σημαίνει επενδύσεις, σημαίνει ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς, δηλαδή για να έρθει κάποιος να επενδύσει, οπότε θα υπάρχουν και καινούργιες δουλειές. Σε ακριβώς τι αυτό. Χρόνο θα τις δούμε τις δουλειές? Λοιπόν, αυτές. Αυτό θα το δούμε σταδιακά. Δεν θα πατήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανελικολόγων ένα κουμπί και θα προσληφθούν 1.300.000 άνεργοι. Μην έχουμε αυταπάτες και ούτε δημαγωγούμε πάνω σε αυτό. Αλλά σημαίνει ένα ευνοϊκό καθεστώς, σταθερό φορολογικό σύστημα για επενδύσεις και ένα, υλοποίηση από την άλλη μεριά. Προχωράνε ήδη τα ΕΣΠΑ. Έχουμε το πακέτο Juncker, το οποίο πλέον έχουν ενταχθεί μεν 42 έργα γύρω στα 5 δις, θα προχωρήσει. Και όλα αυτά, ξέρετε, η σταθεροποίηση της οικονομίας είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός για το αναπτυξιακό κλίμα το οποίο υπάρχει και το επενδυτικό. Μάλιστα. Τη στιγμή αυτό που επιτύχαμε αυτό... Πάντως, αυτό που μου είπατε έτσι, μέχρι στιγμής είναι ότι όσοι μας παρακολουθούν και είναι ανεργοί, που είναι πάρα πολλοί... Βεβαίως. Που δεν οφείλεται στην κυβέρνησή μας. Ο Γιάννης, η Μαρία, ο Βαγγέλης βεβαίως, που μας βλέπουν τώρα. Θα περιμένουν να βγουν τα πακέτα ΕΣΠΑ. Μήπως μπορέσουν να απασχοληθούν σε κάποια θέση για λίγο χρονικό διάστημα με ένα χαμηλό εισόδημα, με ένα χαμηλό μισθό. Και θα περιμένουν να έρθουν επενδύσεις. Αυτό, με συγχωρείτε, κυρία Τσαπανίδου, είναι μικρό πράγμα. Δεν το κάναν τόσα χρόνια. Μάλιστα. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και στις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που βιώσαμε το τελευταίο εξάμηνο με τη διαπραγμάτευση κλπ. Εντούτοις ανοίξαν κάποιες θέσεις εργασίας. Δεν πανηγυρίζω. Και θα ήθελα να πω, επειδή κάποιοι μιλάνε και για αριθμούς, το τονίζω, δεν πανηγυρίζω, έπεσε και 1,5% η ανεργία. Επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Αυτό δεν είναι λύση. Δείχνει μία τάση. Κυρία η οποία Βούλτεψη, από εδώ και πέρα με τη σταθεροποίηση της οικονομίας εκτιμάμε ότι θα προχωρήσουμε. Έχετε. Και βέβαια η μονομέρεια υπέρ των μεσαίων και λαϊκών και φτωχών στρωμάτων, η οποία φάνηκε σε όλη την, αν θέλετε, νομοθετική μας δραστηριότητα ως κυβέρνηση. Εξαιρείται από την αύξηση του ΦΠΑ, λοιπόν, τους μικρούς και μεσαίους. Κοιτάξτε, να δηλαδή, σας πω, αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, αν δεν πετυχαίναμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση και την αξιολόγηση η οποία έγινε, θα καλείτο, γιατί οι δανειστές ζητούσαν, να αυξηθεί το νερό και η ΔΕΗ, ο ΦΠΑ από 13% στο 23%.
εμείς επιλέξαμε, η κυβέρνηση μάλλον επέλεξε. Μπορεί να αυξηθεί, δεν θα επιλέξει ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ και ήρθατε. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη, όχι κυρία Τσαπανίδου. Με συγχωρείτε. Η υποχρέωση του κράτους μέχρι το 2018 είναι οι αποκρατικοποιήσεις 6,2 δις που αφορούν το ΤΑΙΠΕΔ. Και αυτό και μόνο μέχρι το 2018. Μην μπλέκουμε το καινούριο ταμείο με όλα αυτά τα ζητήματα. Προαπαιτούμενα λοιπόν, στις αποκρατικοποιήσεις, αφορά, μεταξύ των οποίων είναι και οι οργανισμοί ίδρυσης στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Καταρχάς, επειδή φέρατε το θέμα του νερού, δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί υπάρχει και σχετική απόφαση του ΣΤΕ σε σχέση με το νερό. Μάλιστα. Να το πούμε αυτό με σαφήνεια. Από λοιπόν, εκεί και πέρα, όσον αφορά τη ΔΕΗ, επειδή γίνεται μην πάρα πολύ συζήτηση, παρακαλώ, κρατάνε υπό δημόσιο έλεγχο και τα δίκτυα. Μάλιστα. Γίνονται κινήσεις και για τον ΑΔΜΗ να ανεξαρτοποιηθεί, αλλά το δημόσιο θα έχει τον πρώτο λόγο. Όχι, είναι από τις επιτυχίες της κυβέρνησης ο ΑΔΜΗ. Σας παρακαλώ, κυρία Καφαντάρη, έλεος. 25 του μήνα προχτές βγήκε το ΦΕΚ που δίνει τη λίστα με τις αποκρατικοποίησεις. Μέσα εκεί είναι η ΔΕΗ, όπου πωλείται το 17% από το 51% λοιπόν, που κυρία, κατέχει το κράτος. Σας παρακαλώ κυρία, πάρα πολύ, δεν σας διακόψα. Βούλτεψη δεν είναι έτσι. Μα είναι έτσι. Σας παρακαλώ και τώρα εστιεύεστε. Μα τώρα εστιεύεστε. Όχι, δεν αστιεύω, μιλάω σοβαρά. Μα δεν φταίτε εσείς, αφού τα λέει όχι, δεν είναι προσωπικό, το ξέρω ότι δεν απευθύνει. Αυτά τα λέει ο Σκουλέτης, ακούστε με. Να επικεντρώσουμε όμως, σας παρακαλώ. Δεν μπορεί να σας κάνω μια ερώτηση που έχει να κάνει. Εγώ δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα τραπέζι που δεν αναγνωρίζετε ότι στις 25 του μήνα βγήκε ΦΕΚ γι' αυτό. Αυτό αν θέλετε να έχετε πάλι αυταπάτες και να εθελοτυφλείτε είναι δικό σας θέμα. Εγώ έχω ένα ΦΕΚ το οποίο λέει 17% από το 51% της ΔΕΗ, όλο το ποσοστό του κράτους στα ΕΛΠΕ, το 35%. Ο ΑΔΜΗΕ που λέτε ότι τον κρατήσατε είναι ήδη από το 51% το 17% στο ΤΑΙΠΕΔ, άρα δεν τον κρατήσατε. Είναι όλος, όλη η ΔΕΠΑ και όλος ο ΔΕΣΦΑ, 65%. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι. Σας παρακαλώ, κύριε, θα πάμε λίγο την κουβέντα παρακάτω. Αυτό δεν σημαίνει ιδιωτικοποίηση, κυρία. Δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Μιλάμε για αξιοποίηση. Αφού είναι μέσα στα προαπαιτούμενα. Δεν σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Είναι μία λίστα. Έτσι, από εκεί και πέρα η δέσμευση της χώρας είναι αφού τα 6,2. Αφού λέει πώληση, σας λέω, κυρία Καφαντάρη. Είναι τα 9. Κοιτάξτε, ας μην φωνάξουμε. Όχι, δεν υπάρχει 9. Είναι 19. Εντάξει, κυρία Καφαντάρη, παρακαλώ, μία τελεία. Δεν θα σπάσουν τα νεύρα μας μαζί σας. Μία τελεία, σας παρακαλώ. Αγαπητές κυρίες. Έχετε δώσει μία λίστα. Αγαπητές κυρίες, να φύγουμε λίγο από το θέμα. Να δούμε αν υπάρχουν μπροστά μας περισσότερα μέτρα. Η μικρή ΔΕΗ, κυρία Μουλτεψή, ποιος την ψήφισε. Τον ΑΔΜΗ 66% ιδιωτικοποίηση, ποιος το ψήφισε. Δεν ξεχνάμε το παρελθόν. Σας παρακαλώ λίγο ησυχία. Θέλω το εξής, κυρία Μουλτεψή, να μου πείτε. Αν αυτό το πακέτο μέτρων το οποίο έχει περάσει τώρα, είναι και το τελευταίο, διότι ανοίγουν παράθυρα. Διαβάζω ότι και ο κύριος Τσακαλώτος άφησε ένα τέτοιο παράθυρο μιλώντας το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή για νέα μέτρα μπροστά μας. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Έχει καταρρεύσει η προπαγανδιστική εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε στηριχθεί στο θέμα της εκδίωξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και στο θέμα του χρέους. Τι προέκυψε από το τελευταίο Eurogroup? Προέκυψε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μένει, δεν πάμε πουθενά, είπαν ο Σόιμπλε, ο Ντάισβουλ, όλοι. Άρα όλη αυτή η φασαρία ήταν λεονταρισμοί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λόγω του ότι έδωσαν και στη δημοσιότητα την υποκλαπή σε συνομιλία, επιβλήθηκαν ακόμη σκληρότερα μέτρα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτή τη στιγμή, γράψτε το, υπάρχει άρρωστο και στη δήλωση του Δούνου. Άρα δικαιολογείτε Γρίψτε, το Δούνου γράψτε τώρα, έτσι. Όχι, εσείς είστε με το Δούνου του. Εσείς είστε, άμα λέτε δικαιολογείτε λοιπόν, για τις υποκλοπές του Δούνου του, αυτό κάνετε. Σας παρακαλώ, με διακόπτε γιατί φωνάζουμε. Λοιπόν, το γεγονός ότι πήγατε να εκμεταλλευτείτε γιατί είστε ανίκανοι εντελώς μία υποκλαπή σας συνομιλία, σας οδηγεί στην υπογραφή ενός τέταρτου μνημονίου, αυτή φορά με το Δούνου του, και αναφέρεται και στη δήλωση ότι θα υπάρξει ξεχωριστή συμφωνία. Λοιπόν, ως προς το χρέος. Ως προς το χρέος, η μεγάλη φασαρία που έγινε
κατέληξε στο να πανηγυρίζουν μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τόμψεν ότι συμφωνήσαμε όλοι ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Όταν το χρέος δεν είναι βιώσιμο, δεν έρχεται να επενδύσει κανείς και δεν σε δανείζει κανείς. Εμείς δεν το λέγαμε. Έλεγε ότι είναι βιώσιμο. Βεβαίως. Εμείς δεν το λέγαμε τυχαία αυτό. Καταρχήν ήταν βιώσιμο. Α, τον και έγινε σε ένα χρόνο. Σε εσάς, με 25% δεν χρειάζεστε χρόνο. Πολύ ωραία. Εσείς δεν χρειάζεστε ένα χρόνο. Εσάς αρκεί μια εβδομάδα να καταστρέψετε τη χώρα. Λοιπόν, τον Ιούνιο του 2015, σύμφωνα με την έκθεση του Δούνου του, ήταν βιώσιμο. Τώρα δεν είναι βιώσιμο. Εμείς δεν το λέγαμε τυχαία. Διότι όταν λέμε δεν είναι βιώσιμο το χρέος μου, είναι σαν να λέμε είμαι χρεοκοπημένος. Ποιος θα πάει να δανείσει ένα χρεοκοπημένο, ποιος θα φέρει επενδύσεις που πανηγυρίζουν ότι το κατέστησαν μη βιώσιμο το χρέος και ότι συμφωνούν με τον Τόμψεν. Ο Τόμψεν πανηγύριζε προχτές. Ευτυχώς λέει συμφωνήσαμε ότι δεν είναι βιώσιμο. Το ίδιο πράγμα, για το ίδιο πράγμα αυτό που ενδιαφέρει βεβαίως τον κόσμο άμεσα όσο μας παρακολουθούν. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν. Ξαναλέω, ναι, είναι αν θα έχουμε μπροστά μας καινούργια μέτρα, είτε τώρα μέσα στο καλοκαίρι, είτε αργότερα μέσα στο φθινόπωρο. Ποια καινούργια μέτρα έχουν εφαρμοστεί αυτά που ψηφίστηκαν. Αρκεί αυτά που θα δούνε. Και να σας πω και κάτι, έχει καταρρεύσει και ένας άλλος μύθος. Τι μας λένε, ψηφίσατε το καλοκαίρι τη συμφωνία. Δεν μας λένε, ψηφίσαμε τη συμφωνία. Δεν μου λέτε, η συμφωνία είχε μέσα ότι θα δοθούν και τα εξυπηρετούμενα δάνεια. Ψήφισα εγώ κάτι τέτοιο και δεν το ξέρω, ότι θα δοθούν τα εξυπηρετούμενα δάνεια σε κοράκια του εξωτερικού και μάλιστα όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Λίχτενστάιν, γιατί αυτό λέει μέσα αυτό που ψήφισαν τώρα, ότι θα δοθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό εγώ Χώρο. Εγώ θέλω να θυμίσω και πέστε μου, αν και το ψήφισα εγώ αυτό. Με το ψήφισμα που μπορείτε να μπαίνετε και να ψηφίσετε από το πρωί, έχουν μπει πάρα πολλοί και έχουν ψηφίσει βλέποντας το στην εκπομπή, να δοθεί προτεραιότητα, το κίνημα που ζητάει να δοθεί προτεραιότητα στις τράπεζες, από τις τράπεζες στους Έλληνες που έχουν τα δάνειά τους, που έχουν τα δάνειά τους, να τα αγοράζουν με τους όρους που θα τα αγοράσουν τα ξένα φάση, να δοθεί προτεραιότητα στους Έλληνες. Μπείτε, είναι... ψηφίστε κι εσείς. Ο στόχος είναι να μαζευτούν λοιπόν, πολλές υπογραφές. Εδώ είναι μια κουβέντα. Συγκεκριμένη απόφαση γι' αυτό. Το ξέρετε. Έτσι. Κυρία Καφαντάρη, κλείστε εσείς, σας παρακαλώ. Θα κλείσω και θα πω πρώτα απ' όλα. Διασφαλίστηκε η πρώτη κατοικία των Ελλήνων μέχρι το 18 και μετά θα δούμε με την πορεία και την εξέλιξη που μέχρι θα πάει. Σε όλοι... να λίγο. Και όλα τα δάνεια. Συγγνώμη, και όλα τα δάνεια. Και όλα τα δάνεια τα επιχειρηματικά, επαγγελματικά που είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία. Αυτό είναι μόνο στην Ελλάδα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβαίνει. Το δεύτερο, καταλαβαίνω απόλυτα τον πανικό τη Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά που ακούσαμε. Αυτά δείξανε. Έτσι, όλα αυτά που ακούσαμε πριν δείχνουν αυτό. Κύριε είναι πολύ αστείο ότι έγινε μη βιώσιμο το χρέος, με συγχωρείτε, μέσα στον χρόνο που διακυβέρνει ΣΥΡΙΖΑ ανέλικο λόγων. Έτσι, από εκεί και πέρα σας ο ελληνικός λαός μπορεί παρακαλώ, να περιμένει παρακαλώ. Πολλά στον τομέα της ανάπτυξης. Πάρα πολύ και τις δύο. Και αυτό είναι το κλειδί εξόδου από την κρίση. Σε διάλειμμα και ερχόμαστε. Τυχερή η Ευδοκία Κιουρτσή σήμερα. Να είστε καλά, Ευδοκία. Να είστε καλά και όλοι εσείς. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας και καταπληκτικό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Γεια σας και το καλό πάντα νικάει. Γεια.